Σας καλωσορίζω και σας καλησπερίζω. Καλή χρονιά σε όλους. Είμαστε εδώ σήμερα για να γνωρίσουμε ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Θα πω μόνο λίγα λόγια για τον συγγραφέα. Ο Σταύρος Παναγιωτίδης γεννήθηκε το 1982 στη Θεσσαλονίκη και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε κοινωνιολογία στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και έχει διδακτορικό στην ιστορία. Είναι μέλος του συνεργαζόμενου επιστημονικού προσωπικού στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και επιστημονικό συνεργάτης του περιοδικού Hot Dog History. Έχει συγγράψει τον τόμο Ιωάννης Καποδίστριας, η προσωπικότητα και η διακυβέρνησή του, στη σειρά η απελευθέρωση ενός έθνους από την Επανάσταση των Ελλήνων στην ίδρυση του ελληνικού κράτους. Από τις εκδόσεις Κέντρος κυκλοφορεί και το μυθιστόρημά του Το Κουρασμένο Μέλι. Είμαστε λοιπόν εδώ σήμερα για να γνωρίσουμε ένα ωραίο βιβλίο, όπως βλέπετε ευμέγεθες, εύχριστο και ευανάγνωστο, που θίγει όμως ένα πολύ δύσκολο θέμα και πάντα επίκαιρο, το θέμα των μύθων και των παρεξηγήσεων στην ιστορία. Θα έλεγα για να προσαρμοστώ στο λεξιλόγιο της εποχής, ότι το βιβλίο μιλάει για τα fake news που διαμόρφωσαν και διαμορφώνουν όμως την αντίληψή μας για την ιστορία μας και συνεκδοχικά για τη φυλή μας, το έθνος μας, τον χαρακτήρα μας, τον κόσμο που μας περιβάλλει, αντίληψη που εγείρει όμως και αξιώσεις για την αντιμετώπιση μας. Θα συμφωνήσουμε νομίζω ότι μας διακρίνει ένας εθνικός εξαιρετισμός που ολισθαίνει ενίοτε και σε έναν ναρκισισμό που ασφαλώς δεν εδράζεται στη γνώση της ιστορίας μας, αλλά εν πολύ στους μύθους και στις παρεξηγήσεις με τις οποίες μεγαλώσαμε. Θα ξεκινήσω από τον τίτλο «Μύθοι, παρεξηγήσεις και άβολες αλήθειες της ελληνικής ιστορίας». Θέλω να μείνουμε λίγο στη λέξη μύθος, το περιεχόμενο της οποίας συναρτάται πάντα με την εποχή. Μύθος είναι ο λόγος, η διήγηση πλαστή, φανταστική, συνήθως με συμβολικό και αλληγορικό περιεχόμενο. Μύθοι υπήρχαν πολλών ειδών. Κοσμογονικοί, καταγωγικοί, μύθοι, πολιτικοί, αιτιολογικοί, εθνεγερτικοί και σε αυτούς θα σταθούμε σήμερα. Θέλω ωστόσο να αναφέρω ότι οι μύθοι λειτουργούν ως αρχέτυπα, ως θεμελιώδη πρότυπα σκέψης και συμπεριφοράς, τα οποία καθώς εγγράφονται στο συλλογικό ασυνείδητο, διαμορφώνουν την νοοτροπία μας, τον τρόπο της σκέψης μας, τις πεπιθήσεις, τις τάσεις και τις συμπεριφορές των ανθρώπων. Έχει τη σημασία της αυτή η παρατήρηση. Η παρεξήγηση είναι η παρανόηση, η παρερμηνεία, η εσφαλμένη κατανόηση. Για τις άβολες αλήθειες θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Να συζητήσουμε δηλαδή αν υπάρχουν βολικές αλήθειες. Να συμφωνήσουμε ότι η αλήθεια είναι επαναστατική και απελευθερωτική, ότι ενίοτε είναι ο συντομότερος τρόπος και δρόμος για να διευθετήσουμε τα θέματά μας. Όχι μόνο ιστορικά, αλλά και προσωπικά. Αλλά δεν τον ακολουθούμε. Θα αναφέρω εδώ ένα πολύ ωραίο ρητό ενός Αμερικανού. Χρειάζονται δύο για να υποθεί η αλήθεια. Ένας για να τη λέει και ένας άλλος για να την ακούει. Είναι δύσκολο να λες και να ακούς την αλήθεια και δεν έχω ξεκαθαρίσει ποιο από τα δύο είναι το πιο δύσκολο. Ο Irving Yalom λέει ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να επιλέγει πόση αλήθεια μπορεί να αντέξει. Προφανώς αυτό κάνουν και οι λαοί. Κατασκευάζουν την αλήθεια τους για το παρελθόν τους για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του εκάστοτε παρόντος. Είναι γνωστό άλλωστε ότι όποιος ελέγχει το παρελθόν ελέγχει το μέλλον. Και όποιος ελέγχει το παρόν, ελέγχει το παρελθόν. Σαν λαός δεν μπορούμε να επερώμαστε ότι αντέχουμε πολλή αλήθεια και μιλώ διαχρονικά. Η αλήθεια έχει ένα βάρος. Όμως, όπως λέει και ο Σταύρος σε ένα σημείο, στο τέλος η ιστορία αποδεικνύεται πιο βαριά από κάθε μύθο. Και αποφεύγοντας τα βάρη, διαρκώς απομένουμε με την αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι μας. Με σοκάρει πάντα πόσο εύκολα διαδίδονται και γίνονται πιστευτά τα σύγχρονα fake news. Έχεις μπροστά σου το διαδίκτυο, αμέτρητες πηγές και δυνατότητες να βρεις στοιχεία να διασταυρώσεις, δεδομένα και παρόλα αυτά αποδέχεσαι άκρητα και αναπαράγεις αφελώς ατεκμηρίωτες απόψεις και ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες που με πλεονάζουσα αυτοπεποίθηση ποστάρει ο κάθε άγνωστος χρήστης. Χρήση ψυχιατρικής προσέγγισης το θέμα. Ωστόσο, για τους ιστορικούς μύθους, αντιλαμβανόμαστε ακούγοντάς τους το λόγο που τους ενστερνιζόμαστε εύκολα. Όπως λέει ο συγγραφέας στο βιβλίο του, μας κάνουν να αισθανόμαστε όμορφα, μας επιβεβαιώνουν, μας δικαιώνουν. Η Ελλάδα άλλωστε αντιλαμβανόταν πάντα τον εαυτό της ως μια εθνοπολιτισμική κοινότητα που τη συνέχει κοινή γλώσσα, θρησκεία, παράδοση, φυλή και ένα εξειδανικευμένο παρελθόν, ένα παρελθόν στο οποίο η Ευρώπη αναγνωρίζει τις ρίζες της πολιτισμικής της ταυτότητας. Και αυτό διαμόρφωσε μια ψυχολογία που επιβιώνει και επιδρά στην αυτοαντίληψή μας σήμερα. Σε συνάρτηση όμως πάντα με μια διαχρονική αδυναμία να συνδέσουμε αυτό το ιδανικό παρελθόν με ένα προβληματικό παρόν και ένα επισφαλές μέλλον. Το βιβλίο διαβάζεται πολύ ευχάριστα όπως κάθε καλό βιβλίο. Διευκρινίζει ενδιαφέρουσες πτυχές της ιστορίας,
δίνει κέρυες πληροφορίες για ιστορικές περιόδους και αποδομεί αφηγήματα που εμφανίζουν μεγάλη ανθεκτικότητα στο χρόνο, όχι όμως και στη λογική. Όπως ο μύθος για την ήττα στην ψηφοφορία για την υιοθέτηση της ελληνικής γλώσσας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν θα πω λεπτομέρειες, σημαντικά στοιχεία δίνει ο Σταύρος μέσα στο βιβλίο του, αλλά πραγματικά ο συγκεκριμένος μύθος, ενώ εμφανώς εμπεριέχει παραδοξότητες, αναφέρθηκε και από αξιωματούχο τον ΗΠΑ στην Αθήνα, προφανώς για να κολακεύσει το ελληνικό ακροατήριό του, πολιτική γάρα. Λεπτομέρειες για το πότε έγινε η ψηφοφορία, ποιοι ήταν οι εκλέκτορες, δεν υπάρχουν ασφαλώς. Στη συγκεκριμένη αναφορά διάβασα με έκπληξη ότι το Σύνταγμα των ΗΠΑ δεν υιοθετεί καμιά γλώσσα ως επίσημη κρατική. Είναι πολύ γνωστός ο μύθος, αλλά η αλήθεια είναι ότι και εγώ από την πρώτη φορά που τον άκουσα και νομίζω ότι ήταν στο γυμνάσιο, αναρωτήθηκα ποιος ήταν αυτός ο απίθανος που πρότεινε εκεί στα τέλη του 18ου αιώνα να μιλήσει ο νέος κόσμος στην ελληνική γλώσσα. Αυτός ο Χένρι Τάσκα που αποκάλυψε το γεγονός, θα έκανε μεγάλη καριέρα στην Ελλάδα. Ανέφερε δε και το όνομα του μοιραίου ψηφοφόρου, που ευτυχώς δεν το συγκράτησε στη λογική μνήμη και δεν τον κακολογούν σήμερα μερικά εκατομμύρια Έλληνες μαθητές και μαθήτρες που τρέχουν στα φροντιστήρια τόσες ώρες για να μάθουν αγγλικά και οι γονείς βέβαια που πληρώνουν το λογαριασμό. Ο συγκεκριμένος μύθος αποτυπώνει το θαυμασμό για τη γλώσσα μας και τις ιδιαίτερες εκφραστικές της δυνατότητες και την πεποίθηση για την ανωτερότητά της. Απόψεις που ακούγονται ακόμα και σήμερα από πολύ επίσημα χείλη. Μας αρέσουν τα αυτοδικαιωτικά αφηγήματα. Την αγαπάμε τη γλώσσα μας, επερώμαστε για την ιστορία μας, να τη διαβάσουμε και να τη μάθουμε δεν θέλουμε. Για την ιδρυτική πράξη του έθνους μας, την Επανάσταση του 1821, οι μύθοι είναι πολλοί. Και μέσα σε αυτούς ανιχνεύονται και διάφορα ανθεκτικά στερεότυπα, παραδείγματος χάρη διχόνοια και η τάση του Έλληνα για εμφύλιες διαμάχες, η δόλια ξενοκρατία απέναντι στους αθώους Έλληνες, στερεότυπα που θα τα δούμε να επανέρχονται και σε άλλα ιστορικά γεγονότα και σε άλλες ερμηνείες, όπως την ερμηνεία του εμφυλίου. Ανορθολογικό εξηγητικό σχήμα, στο βαθμό που όλοι γνωρίζουμε ότι η εμπλοκή των ξένων παραγόντων στα ελληνικά πράγματα συνέβαινε όταν συνέπιπταν τα συμφέροντά τους με τους στόχους και τους συσχετισμούς δυνάμεων των εγχώριων κέντρων εξουσίας, και αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Συνέβαινε παντού και εξακολουθεί να συμβαίνει. Άλλος μύθος. Η θετική στάση της Εκκλησίας στον αγώνα. Γιατί συμπεριλήφθηκε εκ των υστέρων στην πλευρά των ευνοϊκώς διακειμένων απέναντι στην Επανάσταση και των συντελεστών της ακόμη. Ποιες σκοπιμότητες εξυπηρέτησε ο μύθος του κρυφού σχολιού. Πώς παρουσιάστηκε το γεγονός του επαγχωνισμού του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου. Οφείλουμε βέβαια να παραδεχτούμε ότι οι συλλογικές οντότητες συνέχονταν πάντα από ανορθολογικά στοιχεία. Μύθους, παραδόσεις, σύμβολα. Ειδικά από το 10ο αιώνα, η γέννηση των εθνών κρατών χρειάστηκε αυτά τα στοιχεία για να δομήσουν τα κράτη μια κοινή ταυτότητα, να εγκαθιδρύσουν μια συνοχή και να εδραιώσουν σχέσεις. Το κράτος επέδρασε αποφασιστικά στην επινόηση παραδόσεων και στην εδραίωση των εθνικών μύθων και σταδιακά βρέθηκε σε μια πορεία σύγκλησης με την κοινωνία και το έθνος. Αυτό δεν συνέβη μόνο στη χώρα μας, κάθε άλλο συνέβη παντού. Το κράτος, ως μόρφωμα εννοώ, για να επιβιώσει, όφιλε να νομιμοποιηθεί στη συνείδηση των υπηκόων που θα εξελίσσονταν σε πολίτες και θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν την κρατική εξουσία. Οπότε, επινεωμένες παραδόσεις, ανορθολογική εθνική μύθη, εθνικά στερεότυπα, τελετές, επέτη, μνημεία, μύθη, εθνική ιστοριογραφία επιστρατεύτηκαν για να το υπηρετήσουν. Ο χώρος και ο χρόνος σημειώθηκαν ιστορικά για να δομηθεί μια ταυτότητα ισχυρή, μια εθνική συνείδηση, την οποία ακόμα και σήμερα, σε εποχές μεγαλύτερης εθνικής αυτοπεποίθησης, την επικαλούμαστε και την προβάλλουμε ενίοτε σε βάρος της αλήθειας. Κάποιες φορές η εικόνα και η ταυτότητά μας δομείται άλλωστε και στη βάση μιας αντιπαράθεσης που εξυπηρετεί και την αυτοεπιβεβαίωση. Παλιότερα Έλληνες βάρβαροι, τώρα η Ανατολή της παράδοσης, η Δύση του ορθολογισμού. Τα πράγματα όμως δεν είναι ποτέ απλά και δεν εξηγούνται ποτέ στη βάση ενός μανιχαϊστικού σχήματος. Πολύ ενδιαφέροντα είναι και τα κεφάλαια για την αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο και αφορμή να ψάξουμε λίγο περισσότερο το παρελθόν για το οποίο επερώμαστε μονοδιάστατα και με πείσμα, άλλες φορές χαριτωμένο, άλλες εξοργιστικό. Παραδείγματος χάρη για την παρεξηγημένη Σπάρτη, στην οποία αποδίδονται σκληρές πρακτικές της αρχαιότητας, αλλά τις έχει χρεωθεί αποκλειστικά αυτή η πόλη κράτους. Άλλο θέμα μέσα στο βιβλίο, οι απαράδεκτες τιμωρητικές πρακτικές της Καθολικής Εκκλησίας, αλλά δεν μιλάμε για την αγριότητα των αντίστοιχων πρακτικών στο Βυζάντιο. Ευνουχισμός, ανασκολοπισμός, ρινοτομία, τύφλωση.
Συμπληρωματική συνήθεια δίπλα στα αυτοδικαιωτικά αφηγήματα μέσω της μυθοποίησης και της εξιδανίκευσης είναι να αποδίδουμε στους εαυτούς μας σταθερές και αναλύωτες ιδιότητες που όμως μας απαλλάσσουν από τη συλλογική ευθύνη για χειρισμούς που σφράγισαν την ιστορία μας. Αναπαράγεται η άποψη ότι η απουσία αναγέννησης και ορθολογισμού και διαφωτισμού από τα σχήματα της σκέψης και της πράξης των Ελλήνων ενίσχυσαν αυτή την τάση για μυθοποίηση και εξιδανίκευση, όπως επίσης ενίσχυσαν και την τάση να αποδίδουμε ευθύνες σε κάποιους ή κάτι πέρα από εμάς και από αυτό που θα μπορούσαμε να ελέγξουμε. Η Κερκόπορτα στην πτώση του Βυζαντίου, η διχόνοια και η απειθαρχία ως εγγενή χαρακτηριστικά της φυλής μας, ο Καποδίστριας ως μια χαμένη ευκαιρία για μια διαφορετική εθνική πορεία και εξέλιξη. Ωστόσο, είχαμε τη δική μας εκδοχή διαφωτισμού. Είχαμε τα δικά μας success stories στην νεότερη ιστορία μας, καταστροφές και θριάμβους, για να θυμηθώ και τον τίτλο του βιβλίου του Στάθη Καλύβα, ποτέ ερήμη μας όμως, πάντα με συνυπευθυνότητα και κάποτε με συνενοχή στις καταστροφές και πάντα με συλλογική συνένεση και υπέρβαση έστω και ασυνείδητη στους θριάμβους. Στο κεφάλαιο μυθικά και ανίποτα ερχόμαστε στις παρεξηγήσεις, λόγια που παραποιήθηκαν και έδωσαν λαβές για έπαρση και προβολή. Είπε ο Τσόρτσιλ ότι από εδώ και πέρα δεν θα λέμε ότι οι Έλληνες πολεμούσαν ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες. Σε αυτή την περίπτωση, το Υπουργείο Εξωτερικών, μαθαίνουμε στο βιβλίο, χρεώνεται και απόπειρα παραχάραξης της ιστορικής αλήθειας. Ο σκοπός όμως αγιάζει τα μέσα. Αν μπορώ να κάνω ένα σχόλιο, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, αν και είχε ρητορική δυνότητα, η μετέπειτα εμπλοκή του πάντως στα ελληνικά πράγματα δεν απέδειξε ότι μας είχε και μέσα στην καρδιά του, ούτε μας είχε σε ιδιαίτερη υπόλοιψη και σε κάθε περίπτωση δεν ανταπέδωσε την ευγνωμοσύνη που θρυλείται ότι μας απέδωσε ρηματικά. Την άκουγα τη φράση αυτή σταθερά στους επαιτειακούς λόγους των καθηγητών στο σχολείο στα δικά μου χρόνια. Και να πω και ένα επαγγελματικό παράπονο. Όταν στις δικές μας εθνικές επαιτίους ακούγαμε τους λόγους που εκφωνούσαν οι αγαπητοί μας καθηγητές, που κατά κανόνα ήταν γεμάτοι με εθνική υπερηφάνεια, συγκινητικές αναφορές περί της απαράμιλης ελληνικής ανδρείας, γενναίες δόσεις εθνικού εξαιρετισμού, τους ακούγαμε. Σήμερα που οι γιορτές επιμένουν στα γεγονότα και αποπειρώνται να τα παρουσιάσουν κατά το δυνατόν στις πραγματικές τους διαστάσεις και μάλιστα με οπτικοακουστικά ντοκουμέντα, κανένας δεν μας δίνει σημασία. Παρ' όλα αυτά, η ιστορία με τον Winston Churchill είναι μια ωραία ιστορία. Μια ένεση αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης. Οι δημοσιογράφοι λένε «Μην αφήσεις ποτέ την αλήθεια να χαλάσει μια όμορφη ιστορία». Και δεν το λένε μόνο, πολλοί το κάνουν κιόλας. Αλέκο με το συμπάθειο. Γράφει ο συγγραφέας και για φράσεις που αποδόθηκαν σε πρόσωπα έξω από τα συμφραζόμενα της στιγμής που υπόθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν με ανακρίβειες, δημιουργικές ασάφειες θα τις λέγαν σήμερα, εσκεμμένα πάντα για να νομιμοποιήσουν απόψεις και πολιτικές τάσεις ή για να εκθέσουν πρόσωπα. Θέτω υπόψη σας ότι μέχρι τώρα σας ανέφερα μόνο τίτλους από τα κεφάλαια και δικά μου σχόλια. Την ιστορική εξακρίβωση θα τη διαβάσετε στο ωραίο βιβλίο του Στάθη Παναγιωτίδη. Θα μάθετε πολλά και θα ξαφνιαστείτε. Ποιος είπε την παροιμιώδη φράση «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες»? Θα το δείτε στο βιβλίο. Συνοψίζω. Την ιστορία τη συναντάμε παντού πια. Δεν τη διεκδικεί πια μονοπωλιακά η ακαδημαϊκή ιστοριογραφία και η σχολική ιστορία, αλλά συγκροτείται μέσα από δημόσιες αναπαραστάσεις και χρήσεις εκ μέρους πολλών και ασύμμετρων παραγόντων. Μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολιτικά κόμματα, μνημονικές κοινότητες, μουσεία, λογοτεχνία, κινηματογράφος και πολλά άλλα. Η δημόσια ιστορία περιγράφει όλους εκείνους τους τρόπους που θέτουν την ιστορία σε λειτουργία μέσα στον κόσμο. Κάτι σαν εφαρμοσμένη ιστορία. Τα πάντα γύρω μας αφηγούνται το παρελθόν. Ο λόγος περί μνήμης καλά κρατεί. Τα κυρίαρχα αφηγήματα αποδομούνται. Και το συλλογικό ιστορικό υποκείμενο διεκδικεί το ρόλο του και αρθρώνει ιστορικό λόγο. Οι υπεξούσιοι αποκτούν πια ορατότητα και αφηγούνται τη μνήμη τους. Αυτό σαφώς φωτίζει το ιστορικό πεδίο και ενσωματώνει μια δημοκρατία. Η δημοκρατία όμως και η ιστορία λειτουργούν μόνο όταν λέμε και ακούμε αλήθειες, ακόμα και για ένα ανεπιθύμητο παρελθόν. Αλλιώς νοθεύονται από τη δημαγωγία και όλοι γευτήκαμε τα τελευταία χρόνια τους καρπούς του μεταπολιτευτικού μας αφηγήματος, που απέτυχε να συνδέσει την επίπλαστη κοινωνική ευημερία με την οικονομική ανάπτυξη και παραγωγή. Όσοι το επεσήμαναν ή απλώς το υπονόησαν, λιδωρήθηκαν και υποχώρησαν. Είπαμε, η αλήθεια χρειάζεται δύο. Στη χώρα μας ακόμα και όταν εμφανίζεται κάποιος να την πει, ως διαμαγείας εξαφανίζονται οι ακροατές. Επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι οι πλάνες μέσα στις οποίες ζήσαμε υποθήκευσαν το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας.
Η ιστορία ως γνώση και κατανόηση του παρελθόντος μπορεί να μας βοηθήσει να αντιληφθούμε το παρόν στις πραγματικές του κατά το δυνατόν διαστάσεις, μέχρι κάποτε να γίνει και αυτό με τη σειρά του παρελθόν. Η διαρκής αγωνία για εγχάραξη εθνικής συνείδησης είναι πανταχού παρούσα και κυρίως τα αναλυτικά προγράμματα, τα σχολικά, αλλά είναι ένας ξεπερασμένος στόχος από την πραγματικότητα. Η ιστορική συνείδηση μας ενδιαφέρει. Όσο επιμένουμε στην εγχάραξη της εθνικής συνείδησης, κινδυνεύουμε. Ως λαός δεν μας λείπει η εθνική υπερηφάνεια, του αντίον. Επιδεικνύουμε όμως μια υπερηφάνεια που δεν εδράζεται στη γνώση της ιστορίας, αλλά ενίοτε στην αποσιώπηση, στη λύθη, στην παρερμηνία, στην επιλεκτική μνήμη, στην παραχάραξη. Σε μια εθνική αυτοπραγμάτωση που επιμένει στους μύθους σαν ένα παιδί που φοβάται να ενηλικιωθεί. Μπορούμε να αγαπάμε την πατρίδα μας χωρίς να περηφανευόμαστε ή να ντρεπόμαστε για την ιστορία της. Και αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την κατανόηση των συσχετισμών και των αναγκών που γεννούν τα ιστορικά συμβάντα και τη δράση των ιστορικών υποκειμένων, προσωπικών και συλλογικών. Δεν διαβάζουμε ιστορία για να μάθουμε μόνο τι έγινε, αλλά γιατί έγινε αυτό. Γιατί επικράτησε αυτή η έκβαση σε μια συγκεκριμένη περίοδο και όχι κάποια άλλη. Αυτό δεν γίνεται με πλάνες, αποσιωπήσεις, παραχαράξεις και αυτοδικαιωτικές ερμηνείες. Ο κόσμος αλλάζει γρήγορα, είναι πολύ σύνθετος και αν δεν το κατανοήσουμε, δεν θα μπορέσουμε να επιδράσουμε σε αυτόν. Δεν μπορούμε να μάθουμε αυτό που νομίζουμε ότι ξέρουμε. Και είναι επικίνδυνο να ανατρέφουμε γενιές με μύθους, σιωπές, μυστικά και μισές αλήθειες. Αυτό που ισχύει δηλαδή και στη μικροκλίμακα του προσωπικού μας παρελθόντος. Ο Αλμπέρ Καμί είπε ότι ελεύθερος είναι εκείνος που μπορεί να ζει χωρίς να λέει ψέματα. Οφείλουμε να το πάρουμε απόφαση. Όσο περισσότερα ψέματα καταστρέφουμε, τόσο περισσότερος χώρος θα μείνει για την αλήθεια. Και η ιστορία επιχειρεί να συνθέσει αλήθειες του παρελθόντος για να μας θωρακίσει απέναντι στα ψεύδη του παρόντος. Όσοι με ξέρουν λίγο καλύτερα στο ακροατήριο, ξέρουν ότι από εδώ δεν θα φύγουν χωρίς να ακούσουν κάποιους στίχους. Οπότε ολοκληρώνω δανειζόμενοι τους στίχους του Νίκου Γκάτσου. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που η φωτιά φουντώνει πάλι, εσύ κοιτάς τα αρχαία σου τα κάλλη. Και στις αρένες του κόσμου, μάνα μου, Ελλάς, το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς. Ο λόγος του συγγραφέα. Ο λόγος τον κύριο Χατζικώστα. Τραβάμε το καλώδιο, μάλλον. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους των διοργανωτών, αν και εγώ δεν φταίω, ότι είχαμε προγραμματίσει για τις 7, μετά κάτι μεσολάβησε και πήγε 8. Εγώ ήμουν 7 παρά 10. Τέλος πάντων. Και κάποιοι από εσάς ήταν το ίδιο. Οπότε ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, επειδή μιλάμε για μύθους, σήμερα με την παρουσία μας ανατρέπουμε έναν μύθο τον οποίο εγώ το πιστεύω διαχρονικά. Τι λέει αυτός ο μύθος? Να μην γίνονται εκδηλώσεις, λέει, όταν τα μαγαζιά είναι ανοιχτά. Έχω βαρεθεί να τα ακούω σαν δημοσιογράφος. Η ζωή έχει αποδείξει αφενός μεν ότι οι μαγαζάτορες δυστυχώς δεν πάνε σε εκδηλώσεις, ιδιαίτερα τέτοιες. Και το δεύτερο, ότι όποιος θέλει να πάει σε μια τέτοια εκδήλωση έρχεται ανεξάρτητα αν λειτουργούν ή όχι τα καταστήματα. Οπότε πρακτικά διαλύσαμε αυτόν τον μύθο. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι μύθοι που θα πω στη συνέχεια. Και κυρίως το πιο επικίνδυνο, ξέρετε ποιο είναι? Να προσπαθείς να διαλύσεις ένα μύθο με έναν άλλον μύθο. Κρατήστε το αυτό υποσημείο στο τέλος. Λοιπόν, καταρχήν πρόκειται για ένα βιβλίο χρήσιμο, ευκολοδιάβαστο, που απαντά γενικά σωστά, εκλαϊκευτικά, αλλά και ορθά επιστημονικά, σε μία σειρά μυθεύματα που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια. Φυσικά, θα προτιμούσα να υπήρχαν απαντήσεις και σε άλλα μυθεύματα, πιο σύγχρονα, αλλά κατά τη γνώμη μου πιο καυτά, ιδεολογικά και πολιτικά. Θα πω δύο παραδείγματα. Μύθος ο οποίος κυκλοφορεί εδώ και δεκαετίες. Στο Πολυτεχνείο δεν υπήρχαν νεκροί. Δεν τον ακούμε τακτικά. Σου δίνω ιδέες για το επόμενο βιβλίο. Μύθος δεύτερος, τον οποίο τον ακούμε και τώρα, τον ακούμε χρόνια. Πίσω από κάθε λαϊκή κινητοποίηση, καλή ώρα τώρα φοιτητές ενάντια στα ιδιωτικά ή αγρότες για τα δικά τους τα προβλήματα, τι υπάρχει? Ο κομμουνιστικός δάχτυλος. Μύθος, αστικός μύθος. Μακάρι να υπήρχε παντού κομμουνιστικός δάχτυλος, θα είχαμε άλλο κοινωνικό καθεστώς τώρα. Λοιπόν,
Πάμε στο δεύτερο. Νομίζω όλοι συμφωνούν, πρώτα απ' όλα ο συγγραφής και όλοι εμείς, ότι τελικά αυτό το έρμο του παρελθόν κρατάει πάρα πολύ. Του είχα γράψει και σε ένα μυθιστόρημα. Το παρελθόν κρατάει πολύ. Η μάχη, ο πόλεμος μνήμης για τη μνήμη, για την ιστορία, είναι κάτι το οποίο είναι σε διάρκεια και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει επιστήμη. Όποιος ελέγχει το παρελθόν, άνετα, έως πάρα πολύ άνετα, μπορεί να ελέγξει το παρόν και το μέλλον. Γι' αυτό και το πολύ μαύρο ενδιαφέρον για συγγραφή και κυρίως επανασυγγραφή της ιστορίας. Κατά την άποψή μου, αυτό αποτελεί βασική επιδίωξη της κυρίαρχης τάξης και στη χώρα μας και των μηχανισμών που διαθέτει, ώστε μέσω της ιστορικής παραχάραξης και αναθεώρησης της ιστορικής πραγματικότητας να επιτύχει τον πολυπόθητο ιδεολογικό και όχι μόνο την ιδεολογική και όχι μόνο χειραγώγηση του λαού. Την έχετε δει την ταινία «Η ζωή είναι ωραία» με τον Μπενίνη. Την έχουν δει εκατομμύρια. Αν πιστέψουμε την ιστορία, ποιος απελευθέρωσε τους κρατούμενους από το στρατόπεδο? Ποιος? Οι Αμερικάνοι. Ποια είναι η πραγματικότητα? Ο κόκκινος στρατός. Τα παιδιά μας, βλέποντας την ταινία Μπενίνη, έχουν μάθει ότι οι Αμερικάνοι παντού. Το βασικό ερώτημα του βιβλίου που θα πρέπει να απαντηθεί από όλους μας είναι, εφόσον συμφωνούμε ότι υπάρχει, κυκλοφορεί πολύ ψέμα, πολύ μύθος, πολύ παραμύθι, ποιοι και γιατί μας ταΐζουν ιστορικά ψέματα και γιατί τα συντηρούν? Πάρτε παράδειγμα την επίσημη εκπαίδευση. Όχι μόνο δεν διδάσκεται η ιστορία σωστά, συχνά δεν διδάσκεται και καθόλου. Κουβέντιαζα με τη γυναίκα μου, η οποία είναι φιλόλογος, και μου έλεγε ότι με βάση τον νόμο του Γαβρόγλου, όχι της Νέας Δημοκρατίας, του Γαβρόγλου, του ΣΥΡΙΖΑ, η ιστορία γενικής παιδείας στην τρίτη ηλικία έφυγε. Αντίθετα έμειναν τα θρησκευτικά. Θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει, επειδή απευθύνομαι και σε εκπαιδευτικούς αρκετούς, γιατί αυτές οι αλήθειες που υπάρχουν στο βιβλίο και είναι απλές αλήθειες. Με ένα απλό ψάξιμο μπορείς να τις τακτοποιήσεις, δεν απαντήθηκαν τόσα χρόνια από τα σχολικά εγχειρίδια. Γιατί απλά, κατά τη γνώμη μου, δεν βολεύει το ίδιο το σύστημα. Επειδή αναφέρθηκε για τα μέσα, ένα μεγάλο ρόλο αυξημένο σε σχέση με το πώς μαθαίνουμε την ιστορία προέρχεται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Δέστε για παράδειγμα ότι τα τελευταία χρόνια σε μια σειρά εφημερίδες κυκλοφορούν ως ένθετα ιστορικά περιοδικά. Δεν λέω για το ντοκουμέντο, είναι καλό περιοδικό. Είναι καλό περιοδικό. Έχουμε τις επιφυλάξεις μας, αλλά είναι καλό περιοδικό, χρήσιμο. Υπάρχουν άλλες εφημερίδες με άλλα περιοδικά τα οποία έχουν αλλάξει τα φώτα στην ιστορία και πουλάνε 100-150.000 κομμάτια. Δέστε για παράδειγμα εδώ μέσα, επειδή μίλησα για ΜΜΕ, ας μιλήσω για social media. Τις προηγούμενες μέρες, με αφορμή το θάνατο και τα 100 χρόνια του Λένιν, στα social media διάβαζε κανείς Παναγιά στα μάτια και ακόμα και από ανθρώπους που ορκιζόταν στο μαρξισμό. Να δείτε πώς δημιουργούν ιστορικοί μύθοι. Λέγανε ότι ένα από αυτά που είπε ο Λένιν είναι ότι να φοβάσετε το γιο της πλήστρας. Και το γράφανε όλοι. Και αναγκάστηκα κάπου να πάρω μέρος και να τους πω, παιδιά, αυτός είναι ένας ιστορικός μύθος και κατασκευή. Δεν υπάρχει σε κανένα βιβλίο του Λένιν κάτι τέτοιο, ούτε σε καμία ανάμνηση για το Λένιν κάτι τέτοιο. Ήταν μια κατασκευή την οποία φτιάξαν τροσκιστικές οργανώσεις για να κατηγορήσουν τον Στάλιν, γιατί ο Στάλιν ήταν παιδί τέτοιας οικογένειας. Λέω μύθους οι οποίοι αναπαράγονται και από τα μέσα ενημέρωση και από τα social media. Εδώ μέσα πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Εγώ προσωπικά παίρνω όλα τις εφημερίδες που έχουν ένθετο ιστορικό, από Καθημερινή, Βήμα, όλες τις σειρές. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι έχω. Και προσπαθώ να αξιολογήσω και πολλά από αυτά απαντώ. Εγώ σας συμβουλεύω, πάρτε τα, να τα βλέπετε κριτικά πάντα. Κριτικά πάντα. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι που έχει σχέση με το προηγούμενο, με τις αλήθειες και με τα ψέματα. Είναι το λεγόμενο αναθεωρητικό ρεύμα της ιστορίας. Όπου εδώ μια σειρά μυθεύματα, τα οποία είχαν απαντηθεί τα προηγούμενα χρόνια, τώρα έρχονται με μια μορφή όμορφη, ωραία κτλ. Καλύβας, παράδειγμα, αν μην πω άλλα ονόματα και παρεξηγηθεί κανένας, γιατί έχουν αλλάξει και πολιτικά στρατόπεδα κάποια από τα πρωτοπαλίκαρα.
Αυτοί επαναφέρουν για παράδειγμα παλιά αντιδραστικά ιδεολογήματα. Η κόκκινη βία. Εγώ επειδή ήμουν, Κωστάκη, θυμάσαι, επιχούντας, επειδή ήμασταν συμμαθητές τότε, θυμάσαι τι μαθαίναμε επιχούντας. Αυτό αναπαράγεται τώρα και από πανεπιστημιακούς κτλ. Κτλ. Ή οι άλλες αντιλήψεις ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτό τώρα το βλέπουμε και στα σχολεία. Δεν υπάρχει, λέει, αντικειμενική ιστορία. Ο καθένας την καταλαβαίνει, παίρνει το κομμάτι που αυτός πιστεύει. Ο καθένας έχει την αλήθεια του. Δεν υπάρχει μία αλήθεια αντικειμενική, υπάρχουν πολλές αλήθειες. Εδώ είναι και το λεγόμενο κομμάτι της προφορικής ιστορίας κατά τη δική μου τη γνώμη. Η προφορική ιστορία μπορεί να αξιοποιηθεί. Δεν είναι ιστορία όμως. Το τι θα πω εγώ, το τι έγινε Κώστα το 1975-76 που τσακουνόμασταν εγώ, ΚΝΕ και εσύ νεολαία ΠΑΣΟΚ. Εσύ θα πεις τη γνώμη σου, εγώ θα πω τη γνώμη, αλλά μπορεί να μην είναι και η αλήθεια. Μπορεί να είναι αυτό το οποίο πιστεύουμε εμείς ότι είναι αλήθεια μετά από 50-60 χρόνια. Και αυτό τα λέω γιατί βλέπετε πόσες πλευρές προσπαθώ να αναδείξω με το βιβλίο. Δεν στέκομαι στο βιβλίο. Εγώ απλώς αφορμή πήρα από το βιβλίο να πω ορισμένα πράγματα. Για να λήξω, γιατί είπα 500 λέξεις τα παιδιά. Υπάρχει η υπόθεση του σαμποτάζ του Εύρω. Ξέρετε τι σχέση είχε με την ημαθία αυτό? Το ξέρει κανένας? Το ξέρεις? Το ξέρει. Μπράβο. Ένας, επειδή το έχω γράψει. Λοιπόν, αυτό έχει μαθιώτικο ενδιαφέρον. Ο ήρωας, ο πρωταγωνιστής αυτής της ιστορίας, ο Ματάτης, είναι από το Στενήμαχο. Ήτανε. Στρατιώτης. Ο οποίος ποτέ δεν τιμήθηκε για κανέναν. Σαν να μην υπήρχε αόρατος. Ενώ απασχόλησε όλη την Ελλάδα, στην ημαθία, άμα πάρετε μέσα της εποχής, δεν υπάρχει τίποτα για τον Ματάτη. Θα ρίξει και ήταν από τον Άρη. Έχει τη σημασία το αυτό. Έχει τη σημασία το αυτό. Πάμε σε ένα δεύτερο, το στεναχωρίζω του συγγραφέα τώρα. Γιατί εγώ μου αρέσει να λέω αλήθειες. Είπα στην αρχή. Ναι, είπα στην αρχή ότι καλό θα είναι να απαντάμε σε μύθους όπως απαντάει πιστικά το βιβλίο, αλλά να μην αναπαράγουμε και άλλους μύθους. Διαβάζω ένα κομμάτι, θα πω την απάντηση. Για όσους καταλάβαν, καταλάβαν. Πολύ σωστά απαντάει σε αυτά που κατηγορούσαν το μεγάλο ποιητή της τρομοκρατίας, τον Γιάννη το Ρίτσο. Πώς απαντάει όμως? Το 1968 στην Τσεχοσλοβακία, η νέα ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος της χώρας προωθούσε σειρά μεταρρυθμίσεων, τις οποίες διεκδικούσε και ο λαός, χάρη σε ένα προοδευτικό πολιτικό κλίμα που είχε αναπτυχθεί. Ήταν η περίφημη Άνοιξη της Πράγας. Και προχωράει μετά και λέει, την ίδια στιγμή υπήρχαν πληροφορίες ότι σε κάποιες περιοχές της Τσεχοσλοβακίας είχαν μπει αμερικάνικα όπλα και πως προετοίμαζαν ατοική εισβολή. Ως απάντηση, μετά λέει, πήγαν για συνέδριο, ως απάντηση 21 Αυγούστου, οι δυνάμεις της Σοβιετικής Ένωσης και των υπόλοιπων χωρών Συμφώνου Βαρσοβίας εισέβαλαν με θωρακισμένα οχήματα κτλ. Κτλ. Τα γεγονότα στη Τσεχοσλοβακία έδωσαν όθηση σε αυτό που αργότερα κωδικοποιήθηκε ως ρεύμα του ευρωκομμουνισμού. Λοιπόν, εγώ προφανώς δεν συμφωνώ γιατί δεν απαντάει στην αλήθεια. Στη Τσεχοσλοβακία δεν έγινε αυτό το πράγμα. Σωστά απαντάει ότι δεν έγραψε για τα τάγκ ο Γιάννης ο Ρίτσος, αλλά δεν έγιναν έτσι. Δεν έγιναν έτσι τα γεγονότα στην Τσεχοσλοβακία και θα μπορούσα να σας αναλύσω αναλυτικά. Ήτανε οπορτουνισμός ενός κομματιού της ηγεσίας σε συνεργασία με τον αμερικάνικο, τον υπεριαλιστικό παράγοντα, συν την εκμετάλλευση γεγονότων υπαρχτών στην Τσεχοσλοβακία, και αυτά δημιούργησαν μια κατάσταση αντεπανάστασης. Υπάρχουν ντοκουμέντα πλέον τα οποία αποδεικνύουν αυτό που λέω. Και αν κάποιοι πίστευαν ότι τότε λέγαμε για κατασκοπίες και αυτά, τα ντοκουμέντα είναι αδιάσυστα πλέον. Ποιοι, πώς και γιατί. Το λέω αυτό γιατί πρέπει να απαντάμε συγκεκριμένα στα ζητήματα αυτά. Όσον αφορά τη γέννηση του ευρωκομμουνισμού, δεν είναι το 68 η αιτία. Η αιτία είναι πολύ πολύ παλιότερα. Ξεκινάει ουσιαστικά από το 56, από την περίφημη αποσταλινοποίηση. Και είδαμε και πού καταντήσανε τα λεγόμενα ευρωκομμουνιστικά κόμματα κτλ. Το λέω αυτό γιατί όφυλα να το πω. Είναι όχι μόνο αντίθεμη τη απόψη μου, είναι αντίθεμη την πραγματικότητα τη ιστορία. Και για να κλείσω αυτό το θέμα, πολύ αναλυτικά, επειδή εμένα μου αρέσει να διαβάζω ντοκουμέντα, πολύ αναλυτικά για αυτό το θέμα, πέρα από τα ντοκουμέντα του ΚΚΚ Τσεχοσλοβακίας κτλ., υπάρχει ο τελευταίος τόμος, ο Γ2 του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που έχει για πρώτη φορά ντοκουμέντα και σοβιετικά και ελληνικά. Καλό θα είναι, επειδή κυκλοφορεί, να τον πάρουμε να το διαβάσουμε. Επειδή ξέρω, ίσως το λίγο το στεναχώρησα, να πάμε ξανά στο θέμα μας. Ναι, δίνουμε διάλογο, εντάξει. Λοιπόν, εγώ το Σωτήρι δεν τον ήξερα. Καθόλου. Το Σταύρο, ναι, το Σωτήρι. Ο Σωτήρης της Σωτηρίας, ναι, μπερδεύτηκα. Το Σταύρο δεν τον ήξερα. Όταν ήρθε το βιβλίο στην Δασούλα, είχα διαβάσει κιόλας κάτι για το βιβλίο, λέω κάτσε να το διαβάσω.
Με το που το διαβάζω, λέω, Τασούλα, κανόνισε, λέω, παρουσίαση, θα είμαι και εγώ στο πάνελ. Και μάλιστα, παραγγελιά, ναι, έκανα παραγγελιά, γιατί μου αρέσουν αυτά τα θέματα. Και επίσης το έβγαλα και στο ραδιόφωνο, μπορείτε να διαβάσετε τη συνέντευξη, αν την ακούσετε, στο τέτοιο, στην ημερήσια, όπου είπαμε και άλλες πλευρές του βιβλίου που δεν τις είπαμε σήμερα. Εγώ προσπάθησα στην παρέμβασή μου, από τη μια μεριά, να κρατήσω τις δικές μου τις απόψεις σε κάποια θέματα και να τον ιντριγκάρω λίγο σε κάποια άλλα, και επίσης να τον προτρέψω να μην μείνει μόνο εδώ. Δηλαδή είναι αμαρτία να μείνει μόνο εδώ. Υπάρχουν 20-30 ζητήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν και μπορεί, νομίζω, ο συγγραφέας, γιατί έχει την ικανότητα, τον παρακολουθώ και στο ντοκουμέντο που γράφει, να τα απαντήσει πιστικά. Και κάτι από καρδιάς, σας ευχαριστώ για την παρουσία όλων σας, γιατί πάμε ξανά κόντρα στο ρεύμα, έτσι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Να μαζευτούμε 8,5 ώρα, 100 ονοματέοι, να ακούσουμε ένα βιβλίο και κυρίως να ακούσουμε την αλήθεια για την ιστορία. Φυσικά αυτό το κλίμα, επειδή είστε εκπαιδευτικοί, καλό θα είναι να μεταφερθεί και στα σχολεία, παιδιά. Γιατί δυστυχώς η άγνοια είναι μεγάλη. Και η άγνοια σκοτώνει. Ευχαριστώ πολύ. Θα χτίσω πάνω σε αυτά. Θα χτίσω πάνω. Λοιπόν, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Δέσποινα και την Αλέκο για τις δύο πολύ ωραίες εισαγωγές που έκαναν, τις πολύ ωραίες εισηγήσεις. Με στη σημεία συμφωνίας, διαφωνίας, εμβάθυνσης, έτσι είναι οι συζητήσεις αυτές, έτσι είναι η επιστήμη. Η ιστορία είναι επιστήμη και όπως όλες οι επιστήμες επιβεβαιώνουν αυτόν τον χαρακτήρα τους ακριβώς από το ότι δεν είναι δόγματα. Δηλαδή, σηκώνουν κουβέντα. Υπάρχει αντικειμενική επιστήμη, όπως υπάρχει αντικειμενική φυσική ή αντικειμενικά μαθηματικά, υπάρχει και αντικειμενική ιστορία. Οι κοινωνικές επιστήμες δεν είναι όπως οι κοινωνικές επιστήμες δεν είναι όπως οι θετικές που λέμε, οι τεχνολογικές, αλλά είναι επιστήμες. Έχουν δικούς τους κανόνες. Αυτό που δεν υπάρχει, και εδώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει ούτε στις λεγόμενες, ας πούμε, θετικές επιστήμες, είναι η ουδετερότητα. Ουδέτερες επιστήμες, ουδέτερη επιστημονική προσέγγιση και ουδέτερος επιστήμονας δεν υπάρχει. Με ποια έννοια? Ότι αυτό που μελετάμε όλοι μας, ασχέτως της ιδεολογικής, της πολιτικής μας, ξέρω, προτίμησης, είναι συνήθως κάτι που έχει να κάνει με το ενδιαφέρον μας. Και αυτό που μας ενδιαφέρει πηγάζει από τις πολιτικές, ιδεολογικές ή άλλες θέσεις. Πράγμα που με τη σειρά του μπορεί να σημαίνει ότι δύο άνθρωποι πολύ διαφορετικών πολιτικών τοποθετήσεων μπορούν να ερευνήσουν το ίδιο θέμα με τα ίδια ερωτήματα και να καταλήξουν στα ίδια πορίσματα. Έτσι. Γιατί ακριβώς η επιστήμη δεν είναι δόγμα και οι διαφορετικά ρεύματα, οι διαφορετικές μεθοδολογίες μέσα στις επιστήμες δεν είναι ασυμφιλή ούτε εχθροί, ούτε χωρίζονται από συνικά τύχη. Είναι εδώ για να επικοινωνούν. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης πάρα πολύ το Βιβλιοτρόπιο και την κυρία Χριστοδούλου για αυτή την πρόσκληση και που μου δίνει την ευκαιρία να βρεθώ εδώ στην πόλη σας, να έχω εσάς μαζί και να κάνουμε μια κουβέντα αφενός για αυτά που λέμε στο βιβλίο, αφετέρου με αφορμή αυτά που λέμε στο βιβλίο. Λέγα κάποια στιγμή, το ξέρετε, μου λέει ένας φίλος ότι η διαφορά του διδάκτορα από τον μη διδάκτορα είναι ότι ο διδάκτορας, ας πούμε σε μια επιστήμη, ο μη διδάκτορας πρέπει να παραπέμπει σε άλλους όταν λέει κάτι. Ο διδάκτορας αρκεί να παραπέμπει στον εαυτό του. Εντάξει, είναι κατοχυρωμένος. Έλεγα λοιπόν κάποτε, εγώ, ότι πολλές φορές στην ιστορία ο ερευνητής καλείται να κάνει αυτό που σε ένα αστυνομικό μυθιστόρημα κάνει και ο detective, ο αστυνομικός. Έτσι. Δηλαδή, πώς εκείνος ερευνά ποιος, πού, πότε, γιατί, πώς έκανε ένα έγκλημα. Αντιστοίχως, ο ιστορικός ερευνητής ψάχνει πότε έγινε κάτι, πώς έγινε, πού έγινε. Κυρίως, πολύ σωστά υπόθηκε και πριν, γιατί έγινε, ποια είναι η αιτία ενός γεγονότος. Θα μπορούσε να είχε γίνει ενδεχομένως και αλλιώς. Τι συμπεράσματα θα βγάζαμε από αυτό. Η ιστορία δεν είναι μετά αν, βέβαια, αλλά ξέρετε, κάπου αυτό το ερώτημα μπαίνει και λίγο στο κεφάλι μας. Επομένως, αν τα βάζαμε έτσι στη σειρά, ας πούμε, αυτά τα ερωτήματα και τα αντιστοιχούσαμε τώρα με το ζήτημα των μύθων, έτσι, γιατί γι' αυτό συζητάμε.
θα λέγαμε, ας πούμε, πρώτο ερώτημα, έτσι. Πώς φτιάχνονται οι μύθοι, σαν αυτούς που εδώ αραδιάσαμε. Ακούσατε ήδη το βιβλίο, έχετε δει το εξώφυλλο, η διάκριση που κάνουμε είναι μύθοι, παρεξηγήσεις και άβολες αλήθειες. Τι είναι οι μύθοι, πράγματα που δεν έγιναν ποτέ. Τι είναι οι παρεξηγήσεις, όπως ξέρω εγώ, το κρυφό σχολείο. Τι είναι οι παρεξηγήσεις, πράγματα που έγιναν, αλλά όχι ακριβώς όπως τα ξέρουμε. Το σαμποτάζ του Εύρου. Ή ας πούμε το ζάλογο, όπου υπήρχε η θυσία, η αυτοκτονία των ανθρώπων για να μην τους πιάσει ο στρατός στα λοιπά, αλλά δεν υπήρχε το στις θεριάδες ή το ψάρι κτλ. Γιατί, διότι προφανώς οι σουλιώτισσες και οι σουλιώτες που αυτοκτόνησαν, γιατί δεν αυτοκτόνησαν μόνο γυναίκες. Και αυτό δεν είναι αντίστροφο σεξισμός, μην βιαστεί κανείς να το πει, δεν υπάρχει αντίστροφο σεξισμός. Αλλά αυτό το είχε γράψει ο Χριστόφορος Περεβός στο βιβλίο ότι αυτοκτόνησαν μόνο γυναίκες και παιδιά για να συνεγείρει την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη υπέρ του αγώνα των Ελλήνων αντίον των Οθωμανών. Έτσι. Αλλά αν λοιπόν οι σουλιώτσες και οι σουλιώτες που ήταν πάνω εκεί στα χωριά του Σουλίου θέλουν να αυτοκτονήσουν τραγουδώντας κάτι στην τελευταία του στιγμή, δεν θα τραγουδούσαν στα ελληνικά, διότι η μητρική τους γλώσσα ήταν τα αρβανίτικα. Και δεν θα χορεύανε σε ρυθμό καλαματιανό. Για πείτε το λίγο από μέσα σας, το στιθεριάδιζε το ψάρι, είναι καλαματιανό. Δεν θα τραγουδούσαν, δεν θα χορεύαν κάτι υπηρώτικο οι άνθρωποι. Αυτή λοιπόν είναι η παρεξήγηση. Έτσι, ένα γεγονός που έγινε, αλλά όχι όπως το ξέρουμε. Και ένα άλλο κομμάτι είναι οι άβολες αλήθειες. Τι είναι οι άβολες αλήθειες? Είναι αλήθειες που μας κάνουν να νιώθουμε άβολα, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχουμε λόγο να νιώθουμε άβολα. Παράδειγμα. Μέσα στην Επανάσταση, γιατί κυρίως με την Επανάσταση 21 έχουν να κάνουν αυτές οι άβολες αλήθειες, έτσι. Όταν μπήκαν οι πολιορκητές μέσα στην Τριπολιτσά, έγιναν πολύ άγριες φαγές. Το λέει ο Κολοκοτρώνης και ο Πασπισής του Φωτάκους, που λένε ότι το άλογο μου, λέει ο Κολοκοτρώνης, δεν πάτησε γη, ας πούμε, πάτησε μόνο τα πτώματα. Σκοτωθήκανε άμαχοι, γυναίκες, παιδιά, είναι χαμός. Δεν χρειάζεται ούτε να το καταδικάζουμε εκ των υστέρων σε μια χρονική περίοδο που δεν υπήρχε ο ΙΕ, να λέμε άχ, να σας είχαμε σήμερα, θα σας πηγαίναμε, ας πούμε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ να σας καταδικάσει. Ούτε έχει νόημα να κάτσουμε να το δικαιολογούμε και να λέμε, ναι, ξέρετε, υπήρχε πολύ μεγάλο, μετά από 4 αιώνες σκλαβιάς, υπήρχε ένταση. Δεν είναι αυτή η δουλειά της ιστορίας, δεν είναι και η δουλειά κανενός μας στην πραγματικότητα, γιατί δεν μπορούμε να βουτήξουμε στο παρελθόν, να πιάσουμε τους ανθρώπους, να τους ρίξουμε δύο σφαλιάρες, να του πούμε, μολόγαρε τώρα, γιατί τα έκανες αυτά, ας πούμε. Που για να μπορούσαμε να το κάνουμε πάλι, μπορεί να μας λέγανε την αλήθεια και μπορεί να μας λέγανε μια αλήθεια δικιά τους που εμείς σήμερα δεν την καταλαβαίναμε. Τι πρέπει να κάνουμε? Να ερμηνεύουμε. Έτσι. Η ερμηνεία τι λέει? Ότι ήταν ένα πράγμα ενταγμένο περισσότερο ή λιγότερο μέσα στα πολεμικά ήθη της εποχής αυτό. Να το καταλάβουμε. Επίσης, δεν χρειάζεται, ας πούμε, να νιώθουμε άβολα όταν λέμε ότι πολλοί από τους αγωνιστές του 21 μέσα στην Επανάσταση οπισθοχωρούσαν, έκαναν τα λεγόμενα καπάκια, τα βρίσκανε με τους Οθωμανούς, συμμαχούσανε. Άλλο το κάνανε για να προστατεύσουν τα γυναικόπαιδα. Άλλο το κάνανε επειδή δεν είχαν οι άνθρωποι τότε στο μυαλό τους την έννοια του έθνους όπως την έχουμε εμείς σήμερα. Εμείς σήμερα πήγαμε στο σχολείο, όλοι και όλες, κάτσαμε στην πρώτη δημοτικού, μάθαμε, πήραμε βιβλία, τα ίδια βιβλία, στην ίδια γλώσσα από την Κομωτινή μέχρι, ξέρω εγώ, την Κρήτη. Μάθαμε μια ενιαία γλώσσα, μάθαμε κάποιες κοινές ιδέες και είχαμε έναντί μας το χάρτη της χώρας και λέγαμε ότι η Ελλάδα είναι από εδώ μέχρι εκεί, εδώ τα σύνορα, τα υπερασπιζόμαστε κτλ. Όσοι είμαστε μέσα είμαστε ένα έθνος, όσοι είναι έξω είναι άλλα έθνη. Δεν το είχαν αυτό οι άνθρωποι του 21. Και λογικό λοιπόν. Και πολύ γοητευτικό αυτό το στοιχείο στο 21, αυτό που καθιστά το 21 μια υπέροχη ιστορική περίπτωση, ότι οι άνθρωποι φτιάξανε έναν νέο κόσμο αυτοί, όντας ταυτόχρονα ίδιοι κομμάτι ενός παλιού κόσμου. Πατούσαν αυτό που λέμε σε δύο βάρκες, ακούγεται λίγο άσχημα, πατούσαν σε δύο κόσμους. Και ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό. Οπότε αυτή είναι μια άβολη αλήθεια που, όπως είπα πριν, δεν υπάρχει λόγος να αισθανόμαστε άβολα. Λοιπόν, αυτά είναι τα τρία στοιχεία, ας πούμε, αυτά τα τρία μέρη χοντρικά, χωρίζεται τα τρία συστατικά στοιχεία, χωρίζεται το βιβλίο. Πώς φτιάχνονται τώρα, λοιπόν, οι μύθοι, έτσι, και κατά κύριο λόγο μύθοι? Κάποιοι φτιάχνονται, ας πούμε, από ένα λάθος. Έτσι, κάπως γράφτηκε, ας πούμε, στον Ελληνικό Βορρά, ότι το σαμποτάζ του Παπαδόπουλου στον Εύρο ήταν ότι πήγε και έριξε ζάχαρη στα ρεζερβουάρ των τάγκς. Έτσι ξεκίνησε. Okay, από λάθος. Διαψεύστηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από τον Εισαγγελέα κτλ. Έμεινε όμως. Γιατί έμεινε? Εδώ είναι το ενδιαφέρον ερώτημα. Έμεινε επειδή μάλλον κολλάει με την αντίληψη που έχουμε, ας πούμε, στο μυαλό μας για τον ρόλο του Παπαδόπουλου. Δηλαδή, το συνωμοτικό που πήγε μέσα σκοτάδια και ανέτρεψε τη δημοκρατία. Αντιστοίχως ότι αφού το έκανε αυτό, γιατί να μην πήγε μέσα σκοτάδια και να έριξε, ας πούμε, ο ίδιος ή κάποιος δικός του ζάχαρη στα ρεζερβουάρ? Η εικόνα που έχουμε για έναν άνθρωπο είναι αυτή που οδηγεί για έναν χώρο πολιτικό, ιδεολογικό, είναι αυτή που οδηγεί
στο να πιστέψουν, να μην πιστέψουν, ας πούμε, ένα μύθο προκύψει σε σχέση με αυτούς. Άλλοι μύθοι προκύπτουν με σχέδιο. Έτσι. Η περίφημη ιστορία με τον Καποδίστρια και τις πατάτες. Αλήθεια είναι ότι ο Καποδίστριας εισήγαγε τις πατάτες στην Ελλάδα. Εξίσου αληθές όμως είναι ότι οι Έλληνες φάγανε πολύ εύκολα τις πατάτες. Τότε το 1830 φαντάζεστε, ας πούμε, ότι τους έπαιρνε σε μια κατεστραμμένη χώρα να κάνουν και τους δύσκολους, ας πούμε. Ήρθε η πατάτα, ναι, θα τη φάμε. Δεν ξέρω πόσο γρήγορα ανακάλυψαν ότι μπορεί να γίνεται και τηγανητή, ας πούμε, αλλά ίσως σε κάποια πρώιμη πρώτη μορφή, ας πούμε, τη φάγανε. Τι παίζει όμως με αυτό το μύθο? Κυκλοφορεί και σε άλλες χώρες. Για άλλους πολιτικούς ηγέτες. Στη Γερμανία για τον Φρεντερίκο τον Μεγάλο της Προσίας, στην Ρωσία για τη Μεγάλη Κατερίνη, στην Γαλλία για τον εθνικό τους διατροφολόγο, τον Πεγματιέ. Τι έγινε λοιπόν? Πιθανότατα κάποιος υποστηρικτής του Καποδίστρια, μάλλον μετά τη δολοφονία του, ο οποίος ήταν από το εξωτερικό και ήξερε αυτό το μύθο, τον έφερε στην Ελλάδα και τον φόρεσε στον Καποδίστρια για να τονώσει, ας πούμε, αναδρομικά το πολιτικό του κύρος. Έτσι. Άρα κάποιοι μύθοι φτιάχνονται με ένα σχέδιο ατομικό. Γιατί επιβιώνουν αυτοί οι μύθοι? Νομίζω συγκεκριμένως γιατί απηχεί πάλι μια αντίληψη που έχουμε για κάποιον. Πώς είπαμε πριν, ότι απηχεί, ας πούμε, ο μύθος μια αντίληψη για τον Παπαδόπουλο. Στην προηγουμένη περίπτωση, ο μύθος αυτός τι απηχεί? Την αντίληψη που έχουμε για τον ίδιο μας τον εαυτό. Ότι, ξέρω εγώ, οι Έλληνες είμαστε έτσι συγκρουσιακοί και, πώς το έλεγε ο Βορώνης, έχουμε το στασιώδες, δηλαδή έχουμε μια τάση προς την αντίσταση κτλ. Που έχει τη θετική της πτυχή. Αλλά απ' την άλλη, είμαστε και λίγο περίεργοι και αντιδραστικοί και για να κάνουμε το σωστό πρέπει να έρθει κάποιος απ' έξω και να μας το μάθει. Και επειδή αυτόν δεν τον ακούμε και πάντα, δικαιούται να μας κάνει και ένα κόλπο για να το μάθουμε. Όπως, ας πούμε, μας κάνει καμιά φορά ο μπαμπάς μας, ας πούμε, η μαμά μας, έτσι. Ο Καποδίστρια σε αυτήν την εικόνα δημιουργήθηκε μετά γι' αυτόν. Ήταν ένας μεγάλος εθνικός μπαμπάς, ο οποίος μπορούσε να κάνει και κανένα κόλπο, ας πούμε, άμα ήταν για το καλό μας. Οπότε, δικαιολογημένα, ας πούμε, μας έκανε αυτό κόλπο για να φάμε τις πατάτες. Γιατί, συν τις άλλες, γιατί Έλληνες είμαστε, ρε παιδί μου, εντάξει, και λίγο Βαλκάνια, μας αρέσει και λίγο απογορευμένος καρπός και θα κάνουμε και κάνα κόλπο. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, στην αρχαιότητα, είπαμε δεν έχουμε πολλούς μαγαζάτορες εδώ πια, έτσι, λοιπόν, στιεύομαι. Στην αρχαιότητα ο Ερμής, ο κερδός Ερμής, ήταν ταυτόχρονα ο θεός του εμπορίου και θεός της κλεψιάς. Και αντιπενήσονταν, ας πούμε, οι αρχαίοι Έλληνες γι' αυτά. Ήθελα να πούνε ότι ακόμα και αυτό, τότε αυτό το στοιχείο, έτσι και λίγο της παγαποδιάς και τα λοιπά, έκριναν μάλλον ότι ήταν στοιχείο της τότε, ας πούμε, ταυτότητας. Επομένως, ναι, και αυτό το μύθο λοιπόν που τον έφτιαξε μάλλον ένας άνθρωπος, τον έφερε ένας άνθρωπος ίσως στην Ελλάδα, τον πιστέψαμε αργότερα γιατί μας κολούσε, δεν μας κλωτσούσε, μας κολούσε με αυτό που πιστεύουμε ότι είμαστε εμείς. Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία. Είναι οι μύθοι που φτιάχνονται θεσμικά, που φτιάχνονται μέσα από την εξουσία, από το κράτος, για διάφορους σκοπούς. Νομίζω και πάλι στην περίπτωση του 21 πιο χαρακτηριστική είναι ο μύθος του κρυφού σχολείου και ο μύθος της Αγίας Λαύρας. Στην περίπτωση του κρυφού σχολείου πρόκειται για 100% επινόηση, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι το κρυφό σχολείο δεν υπήρχε, διότι δεν είχε λόγο να υπάρχει. Οι Οθωμανοί δεν απαγόρευαν στους υπηκόους τους, οι Σουλτάνοι, να μιλάνε τη γλώσσα τους, δεν τους ενδιέφερε, δεν ήθελαν να τους κάνουν όλους Τούρκους, να τους κάνουν όλους Μουσουλμάνους, ποιος θα πληρώνει φόρους μετά. Διότι οι μη πιστοί, οι μη μουσουλμάνοι δηλαδή, πληρώναν περισσότερους φόρους, έτσι. Επομένως δεν είδα ότι ήθελαν αυτό και δεν ήθελαν να κάνουν πολίτες, ήθελαν να έχουν υπηκόους. Τι πάει να πει, αν είσαι υπάκουος, δεν ξεσηκώνεσαι και πληρώνεις τους φόρους σου, μια χαρά, κάνω ό,τι καταλαβαίνεις. Μίλα τη γλώσσα σου, έχει την εκκλησία σου, πιο χαμηλά από το τζαμί, αλλά συνέχισε. Παρεντεσούλα, μου έλεγε ένας φίλος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, μια φορά έλεγε αυτά τα πράγματα, ας πούμε, στο μάθημα. Και γυρίζει και του λέει ένας φοιτητής, λέει, θα μας πείτε τώρα, ας πούμε, ότι και οι Τούρκοι ήταν μια χαρά άνθρωποι. Μας αφήναν, μιλούσαμε ελληνικά κτλ. Και του λέει, να σου πω κάτι, όταν ήταν εδώ είχαμε κατοχή, οι Γερμανοί μας απαγόρευαν να μιλάμε ελληνικά? Λέει, όχι. Λέει, θα μας πεις δηλαδή ότι οι Ναζί ήταν μια χαρά άνθρωποι? Γυρίζει και το επιχείρημα ανάποδο. Λοιπόν, γιατί φτιάχτηκε λοιπόν αυτός ο μύθος του κρυφού σχολείου? Είπαμε, δεν υπήρχαν κρυφά σχολιά, υπήρχαν πολλά φανερά απ' την άλλη, έτσι, τα σχολιά που ίδρυαν. Που ιδρύονταν με χρηματοδότηση από Έλληνες εμπόρους του εξωτερικού. Ήταν σχολεία που ίδρυε ο Κοσμάς ο Αιτωλός και αυτό στο σχολείο το μαθαίναμε. Κρυφά ήταν όλα αυτά, φανερότατα. Και είναι εντυπωσιακό εδώ πέρα ότι μπορεί η ίδια εκκλησία καμιά φορά να έρχεται και να αναιρεί το έργο ενός δικού της ανθρώπου, για τον οποίο είναι και περήφανη, τον έχει ως εμβληματικό χαρακτήρα. Γιατί λοιπόν υπήρχε αυτή η ανάγκη να φτιαχτεί αυτός ο μύθος για το κρυφό σχολείο? Φτιάχτηκε λίγο καιρό μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Διότι στο νέο πια κράτος η Εκκλησία ήταν ένας θεσμικός παίκτης, ήταν ένας πυλώνας. Θέλω να το πούμε
των θεσμών, θέλω να το πούμε, της εξουσίας, ήταν ένας παίκτης, ήταν εκεί. Οι άνθρωποι που ζούσαν τότε όμως είχαν μια σειρά από μνήμες σε σχέση με το ρόλο της επίσημης, που λέμε, εκκλησίας, της κεφαλής της εκκλησίας και του Πατριαρχείου και, και του εδώ. Ξέρανε, ας πούμε, ότι ο Πατριάρχης πριν αφορήσει την Επανάσταση είχε καταδικάσει το Ρήγα Φεραίο. Και ότι μετά τον απαγχωνισμό του Γρηγόριου, ο διάδοχός του, ο επόμενος Πατριάρχης, ενώ είχε γίνει ήδη η μάχη του Ναβαρίνου, φαινόταν ότι θα δημιουργηθεί ελεύθερο ελληνικό κράτος, είχε έρθει ο Καποδίστρια κτλ., έστειλε και αυτός μία επιστολή στους Έλληνες, στους χριστιανούς, που καταδίγαζε την Επανάσταση και τους καλούσε να προσκυνήσουν πάλι τον Σουλτάνο και έλεγε ότι εντάξει, δεν θα πάθετε τίποτα, θα σας φερθεί αν παραδοθείτε, ας πούμε, με φιλεσπλαχνία κτλ. Αυτό έχει να κάνει με πράγματα που τα λέμε στο βιβλίο τώρα, μα τα πιάσω, θα μιλάμε τρεις ώρες. Έχει να κάνει με τη θέση που είχε το Πατριαρχείο τότε μέσα στις δομές της Οθωμανικής εξουσίας και με τον τρόπο που καταλάβαινε το γιατί μας έριξε ο Θεός αυτή την κατάρα της Οθωμανικής σκλαβιάς, που όμως είναι και ευλογία ταυτόχρονα, γιατί μας αποτρέπει από το να μας παρασύρουν στο δικό τους δόγμα οι δυτικοί, οι καθολικοί, και άρα ο Θεός μόνο θα αποφασίσει, ας πούμε, πότε θα φύγει από πάνω μας η σκλαβιά του Σουλτάνου και όχι 10 ξυπόλοιποι που ξεσηκωθήκατε εκεί στο Μοριά. Το άλλο πράγμα που θυμόταν, ας πούμε, επίσης ο κόσμος, ήταν ότι και η εγχώρια εκκλησία, με προεξάρχοντα, ας πούμε, τον παλαιό πατρόν Γερμανό, δεν είχε ταχθεί από την αρχή υπέρ της Επανάστασης. Στην περίφημη συνέλευση της Βοστίτσας, μαζευτήκαν, ας πούμε, εκεί πέρα οι προύχοντες στην Πελοπόννησο να συζητήσουν, ας πούμε, θα κάνουν. Ο παλαιό πατρόν Γερμανός ήταν εναντίον του ξεσπάσματος της Επανάστασης. Όχι γιατί ήταν συνεργάτης των Τούρκων, ας πούμε, δεν παίζει αυτό, ούτε επειδή ήταν μειωμένης, ας πούμε, εθνικής ή θρησκευτικής συνείδησης, αλλά επειδή πίστευε ότι οι συνθήκες δεν ήταν όριμες. Έτσι, θα λέγαμε τα κάτσα του κουκουέ της εποχής, ας πούμε, ο παλαιό πατρόν Γερμανός, λέω. Έπεσε το γυαλί, Βγάλε τη λέξη παλιός. 105 χρόνια είναι του κουκουέ, αλλά δεν είναι παλιό, είναι το πιο νέο κόμμα. Ήταν κοντά, παίζει εδώ, θα το προλάβαινε λίγο παραπάνω. Να ήταν παλαιό πατρόν, θα το προλάβαινε. Λοιπόν. Και επομένως, επειδή υπήρχε αυτή η εικόνα του ότι μια φωλούρα σχετικά με το τι έκανε, τι δεν έκανε, ας πούμε, η εκκλησία, φτιάχτηκε αυτός ο μύθος του κρυφού σχολιού. Επίσης, αντιστοίχως, έτσι φτιάχτηκε και καθιερώθηκε ο μύθος Αγίας Λαύρας. Έτσι. Την 25η Μαρτίου δεν ξεκίνησε καμιά επανάσταση, γιατί στις 23 Μαρτίου, δύο μέρες πριν, απελευθερώθηκε η Καλαμάτα. Δεν ήταν φιλικό αυτό το μάτς. Κανονικά μέσα στην Επανάσταση ήταν. Δεν είχε ξεκινήσει, ρε παιδί μου, το Νταβαντούρι. Οπότε, τι έγινε με την 25η Μαρτίου. Ήρθε η κυβέρνηση του Όθωνα και είπε κανονικά: θα γιορτάσουμε την Επανάσταση 25 του Μάρτη συμβολικά για να τη συνδέσουμε με τον Ευαγγελισμό του Θεοτόκου. Το χαρμόσυνο μήνυμα της έλευσης του Θεανθρώπου και το χαρμόσυνο μήνυμα της αναγέννησης του έθνους. Της παλιγεννησίας, το είπαμε μετά. Ωραία, ωραία. Υπάρχει όμως αυτό, ότι φτιάχνεται ένας μύθος που κρατιέται και θεσμικά. Ο συγκεκριμένος μύθος Αγίας Λαύρας, μάλιστα, αφενός καταρρύπτεται γιατί ξέρουμε, είπαμε ότι δεν ξεκίνησε η Επανάσταση 25 Μαρτίου. Καταρρύπτεται επειδή από τα απομνημονεύματα του ίδιου του παλαιού πατρών Γερμανού ξέρουμε ότι δεν ήταν στην Αγία Λαύρα εκείνη τις μέρες, αλλά στα Καλάβρητα, αν θυμάμαι καλά. Πώς γράφτηκε ο μύθος, ας το πω, θα κάνω και λίγο spoiler, δεν πειράζει. Ο παλαιό πατρόν Γερμανός ήταν σε συνεργασία με τον Πουκεβίλ. Ο Πουκεβίλ ήταν ένας τύπος που ήταν, ας πούμε, γεννούς στην Πελοπόννησο, ο περιηγητής, που ήταν αδερφός του Γάλλου προξένου. Και εκεί πέρα έγινε ένα deal. Τι ήταν το deal? Ότι ο παλαιό πατρόν Γερμανός έστειλε διάφορες επιστολές που κατηγορούσε τους Άγγλους ότι έβαζαν εμπόδια, ας πούμε, στους επαναστάτες και στις διαδικασίες εκεί, σε αντίθεση με τους Γάλλους που βοηθούσαν, τόνωνε έτσι το κύρος των Γάλλων. Βοηθούσε και την επιχειρηματική, την εμπορική δραστηριότητα των Γάλλων. Απ' την άλλη, ως αντιστάθμισμα, ας πούμε, αντιχάρισμα, τι κάνει ο Πουκεβίλ, πιάνει και στέλνει σε μια γαλλική εφημερίδα ένα άρθρο που λέει ότι έγινε στην Αγία Λαύρα μια μεγάλη συνέλευση και εκεί ο παλαιό πατρόν Γερμανός ως πρωταγωνιστής, τον παίρνει και τον κάνει πρωταγωνιστή της Επανάστασης δηλαδή, σήκωσε το Λάβαρο κτλ. Αυτή η ιστορία μετά από τη Γαλλία κάπως έρχεται στην Ελλάδα, μπαίνει σε σχολικά βιβλία και γίνεται αυτό που έγινε, που το ξέρουμε σήμερα. Το πρόβλημα εδώ με τα σχολικά βιβλία, παρενθεσούλα, είναι ότι όταν παρότι έχουν καταρριφθεί αυτά τα πράγματα και παρότι έχουν σταματήσει να διδάσκονται, ούτε το κρυφό σχολείο διδάσκεται, ούτε η Αγία Λαύρα, είναι τόσο τυπωμένα μέσα στο μυαλό μας, που κανονικά θα έπρεπε όχι απλώς να μην διδάσκονται, αλλά να λέγεται ότι ξέρετε κάτι, αυτά δεν ισχύουν. Αλλά δεν λέγεται, οπότε ακόμα και αν δεν τα διδασκόμαστε, τα ξέρουμε κάπως. Έχουμε μείνει με την εντύπωση ότι τα ξέρουμε. Δεν διδάχτηκα εγώ στο σχολείο το κρυφό σχολείο, αλλά στον πίνακα, στον τοίχο, ας πούμε, υπήρχε ο πίνακα του Γκίζα.
Άλλος δεν διδάχτηκε επίσης για το κρυφό σχολείο, αλλά σε ένα σκετσάκι στο δημοτικό έπαιξε το παιδάκι του κρυφού σχολείου ή τον παπά. Ή έκανε του σουλιώτησα στο ζάλογο. Οπότε δια της πρακτικής εντυπώνονται αντιλήψεις, δημιουργούνται συνειδήσεις σε αυτά τα θέματα. Και θα λέει κανείς, ωραία, αν δεν είπαμε, ξέρω εγώ, πώς φτιάχνονται οι μύθοι, γιατί, ποιο είναι το πρόβλημα, ας πούμε, τους μύθους. Με κάποιους μύθους δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σιγά, εντάξει. Για παράδειγμα τώρα, με το μύθο αυτό που είπαμε για το σαμποτάζ που έγινε του Εύρου. Δεν ήταν το ένα, ήταν το άλλο. Πρόβλημα είναι που δεν αναγνωρίστηκε, ας πούμε, το πάθημα του ανθρώπου εδώ πέρα και δεν μνημονεύεται. Που είναι ξυντοπίτσες από ό,τι έμαθα και εγώ τώρα και ευχαριστώ γι' αυτό. Στο επόμενο βιβλίο θα με βάλεις πηγή. Στην αναθεώρηση αυτού. Αναθεωρημένη. Η αματική πηγή. Λοιπόν, με κάποιους μύθους όμως υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα διότι επηρεαζόμαστε πολλές φορές από αυτούς σε σχέση με το παρόν μας, με δύο τρόπους. Ο ένας είναι ότι, ξέρετε, όσο είμαστε εξοικειωμένοι με το να πιστεύουμε ψέματα για το παρελθόν μας, συνηθίζουμε να τα πιστεύουμε σιγά σιγά και για το παρόν μας. Το δεύτερο είναι ότι κάποιοι από αυτούς τους μύθους δημιουργούν μια ψεύτικη εικόνα για μας, για τον εαυτό μας, για τον κόσμο. Ακόμα μπορεί να μας ικανοποιεί όμως και να μας δημιουργεί μετά επιπλέον τάσεις. Νομίζω ότι τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι ο μύθος για την περίφημη δήλωση του Κίσιγκερ. Έτσι, κακός ψυχρός και ανάποδος ο Κίσιγκερ, ό,τι θέλει ο καθένας να του χρεώσει. Εντάξει, χαζός δεν ήταν. Δεν θα μπορούσε ένας πρώην υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε χαζός ούτε τρελός, να κάνει δημοσίως μία δήλωση εναντίον ενός λαού και να πει αυτό που το έχουν χρεώσει, ότι είπε, ότι ξέρετε κάτι, οι Έλληνες είναι πάρα πολύ ατίθασος και πάρα πολύ δυσκοτολό, κατάβλητος λαός και μας δημιουργούν προβλήματα στις γεωπολιτικές μας επιδιώξεις και άρα πρέπει να τους σβήσουμε την πατρίδα, τη θρησκεία, τον πολιτισμό και όλα αυτά. Δεν υπόθηκαν ποτέ αυτά τα πράγματα, δεν υπάρχει καμία πηγή, ήταν μια επινόηση 100%. Και όμως, πάρα πολλοί άνθρωποι το πιστέψανε τότε, διανοούμενοι γνωστοί άνθρωποι, και ο Μίκης Θεοδωράκης, ας πούμε, ακόμα έτσι. Αλλά και πάρα πολλοί το πιστεύουν σήμερα. Εάν πιστέψουμε αυτό, τότε αυτομάτως πιστεύουμε ότι ξέρεις κάτι. Όντως, ρε παιδί μου, μπορεί να είμαστε κάτι πολύ ιδιαίτερο εδώ οι Έλληνες. Και όντως μπορεί να μας έχουν βάλει όλοι στο μάτι. Και όντως μπορεί να έχουμε δυνάμεις που δεν τις συνειδητοποιούμε ούτε εμείς οι ίδιοι. Και μπορεί να είμαστε ένας ανώτερος λαός που δεν έχουμε συναντήσει το πεπρωμένο μας. Γιατί δεν το έχουμε συναντήσει το πεπρωμένο μας? Γιατί την κρίσιμη στιγμή βρίσκεται κάποιος κερατάς προδότης. Ο Εφιάλτης, ο Πηγιός Γούσης, αυτός που άνοιξε την Κερκόπορτα, αυτός που δεν ψήφισε, ας πούμε, και χάσαμε για μία ψήφο το να μιλάμε ελληνικά. Ο Χίψη Ζετ, πολιτικός πρωθυπουργός. Και άχνα, χάσαμε την ευκαιρία. Το πρόβλημα εδώ είναι προφανές και είναι διπλό. Το ένα είναι ότι κάνουμε μια εντελώς λάθος ανάγνωση της ιστορίας. Διότι ποτέ για μεγάλα γεγονότα, ειδικά για την εξέλιξή τους, ειδικά για την πορεία ενός ολόκληρου λαού, δεν μπορεί να ευθύνεται ένας, δύο, τρεις, πέντε άνθρωποι. Θα είναι μεγάλα κοινωνικά ζητήματα και γι' αυτό μελετώνται από επιστήμες, από την ιστορία, από την κοινωνιολογία, από την κοινωνική ανθρωπολογία, πολιτική επιστήμη και άλλες. Και το άλλο είναι ότι φανατιζόμαστε. Φανατιζόμαστε και γενικά ξέρετε πώς φανατίζεται. Υπάρχουν δύο συναισθήματα, ο θυμός και ο φόβος, που κάνουν τους ανθρώπους που τα έχουν πάρα πολύ χειραγωγήσιμους. Έτσι. Γι' αυτό και η Μαρή Κιουρί έλεγε ότι, για να μιλήσω και για ένα άλλο επιστημονικό κλάδο, ότι τίποτα στη ζωή δεν είναι για να το φοβόμαστε. Όλα είναι για να καταλαβαίνουμε. Και ο φόβος, ξέρετε, δυναμητίζει και χαλάει και τις πιο σωστές απόψεις. Δηλαδή, θυμηθείτε λίγο τι έγινε πρόσφατα με την πανδημία, τον κορονοϊό. Ήμουνα εγώ, ξέρω εγώ, πίστευα ότι υπάρχει ο κορονοϊός και φοβόμουν πάρα πολύ τι έκανα. Σκοτωνόμουν, ας πούμε, έβριζα τον άλλο που περπατούσε στον δρόμο χωρίς να φοράει μάσκα. Ήταν ο άλλος, ας πούμε, φοβόταν επίσης τον κορονοϊό, αλλά το φοβόταν τόσο που τι έκανε για να το αντιμετωπίσει. Τον αρνούνταν, έλεγε ότι δεν υπάρχει κορονοϊός. Γινόταν αρνητής και μάλλον με μένα. Εδώ το θέμα δεν υπήρξε και δίκαιο ή άδικο. Κατά έναν τρόπο, ας πούμε, και δύο είχαμε άδικο, ας πούμε, με το πώς το διαχειριστήκαμε. Γιατί? Διότι δεν μας βοήθησε κανείς να το καταλάβουμε και να το αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία. Θεωρήσαν κάποιοι ότι πρέπει να διαχειριστούν το ζήτημα με το περίφημο δόγμα «Ο φόβος φυλάει τα έρμα». Αλλά ξέρετε τι είναι τα έρμα, έτσι είναι τα ζώα. Οι άνθρωποι δεν είναι γεννημένοι για να φοβούνται, είναι γεννημένοι για να καταλαβαίνουν και για να ζουν ελεύθεροι, όπως υπόθηκε και πριν. Για να ζουν ελεύθεροι χωρίς, δηλαδή τι, μας θύμισε η Δέσποινα και μας λέει ο Καμί, ο ελεύθερος είναι αυτός, λέει, ο οποίος μπορεί να ζει χωρίς να λέει ψέματα. Στον ίδιο τον εαυτό, προσθέσω εγώ. Να μην λέει ψέματα στον εαυτό του, να μην λέει ότι ξέρεις κάτι, μωρέ. Είμαστε σπουδαίοι αυτά, αλλά είμαστε
εξαφανισμένοι, είμαστε χαμένοι, είμαστε αδικημένοι από την ιστορία, από προδοσίες, από κόλπα. Είναι πολύ σημαντική ιστορικά περιοχή αυτή εδώ που ζούμε. Έχει συμβάλει με πολλά πράγματα στην ιστορία την παγκόσμια, στην ιστορία του πνεύματος. Αλλά όχι με τα πάντα. Όχι με τόσα πολλά όσο νομίζουμε. Νομίζω ότι άμα κάνουμε μια δημοσκόπηση, σταματήσουμε 100 ανθρώπους στον δρόμο και τους ρωτήσουμε πού εφευρέθηκε η αστρονομία, πού εφευρέθηκαν τα μαθηματικά, η γραφή, το εμπόριο, η ναυσιπλοεία. Από τους 100, οι 99,5 θα πούνε, ας πούμε, στην Ελλάδα. Στη Μεσοποταμία έγιναν αυτά. Εκεί στην περιοχή του Ιράκ, εκεί που πήγε να πολεμήσει ο Μέγας Αλέξανδρος, που τους πήγε τον πολιτισμό αυτών των απολύτιστων που δεν είχαν πολιτισμό, είχαν πολιτισμό. Άλλη μια άβολη αλήθεια. Έτσι. Που δεν έχουμε λόγο να μας δεν έχουμε κανένα λόγο να μας κάνει να αισθανόμαστε άβολα. Όπως έκαναν όλοι οι βασιλιάδες εκείνη την περίοδο, έτσι έκανε και ο Μέγας Αλέξανδρος. Πήγαινε και έκανε ένα πόλεμο χωρίς καμία δικαιολογία. Δεν υπήρχε ο ΙΕ τότε, για να πρέπει να πάρει την άδειά του, ας πούμε. Θέλω να κάνω πόλεμο, γιατί θέλω να κάνω πόλεμο. Πήγαινε και τον έκανε. Δεν ήταν περισσότερο βίος, ας πούμε, ο Μέγας Αλέξανδρος από ότι ήταν άλλοι. Λοιπόν, και επειδή ήδη έχω πει πολλά, και πριν θα ήθελα να ακούσω και εσά από την κουβέντα, μόνο δύο πράγματα ακόμα. Το ένα είναι ότι. Τελικά, λοιπόν, έτσι συνοψίζοντας, γιατί πιστεύουμε τους μύθους? Νομίζω ότι είναι τρεις οι μηχανισμοί. Ο πρώτος είναι ότι τους πιστεύουμε γιατί μας κάνουν χαρούμενους. Μας κάνουν χαρούμενους επειδή επιβεβαιώνουν την αντίληψή μας για το πώς είναι ο κόσμος και τι θέση έχουμε εμείς μέσα σε αυτούς, μέσα σε αυτόν. Έτσι. Αυτά που λέγαμε πριν. Ότι είμαστε οι καλύτεροι, ότι είμαστε πιο αδικημένοι, ότι είμαστε αυτοί που κρατήσαμε 400 χρόνια μέσα στη σκλαβιά το φως της ελληνικής γλώσσας αναμένο, παρότι κανείς δεν πήγε να τους βήσει, εδώ που τα λέμε. Το δεύτερο είναι ότι πιστεύουμε τους μύθους που μας στεναχωρούν, μας πονάνε, αλλά και πάλι με έναν τρόπο που επιβεβαιώνουν την αντίληψή μας για τον κόσμο και τη θέση μας μέσα σε αυτόν. Αχ, πόσο μεγάλη αδικία έργα, ότι για μία ψήφο, ας πούμε, χάσαμε την ευκαιρία να μιλάνε τώρα στην Αμερική ελληνικά. Μετά θα μιλούσε όλος ο κόσμος και δεν πηγαίναμε όπως πήγε, δηλαδή να μας πούμε τα μαλλιά της κεφαλής μας, να μάθουμε ξένες γλώσσες. Θα ήμασταν, ας πούμε, εμείς οι κυρίαρχοι τώρα. Θα είχαμε πάρει αυτό που μας αξίζει. Δεν το πήραμε, παρότι μας άξιζε, πάλι κάποιος μας έκανε τη δουλειά. Άρα, ίσως πάλι να είναι λίγο πιο εύκολο από όσο νομίζουμε να επαναφέρουμε την αρχαία μας δόξα. Στεναχωριόμαστε, αλλά με έναν τρόπο που μας δικαιώνει πάλι. Έτσι. Και το τρίτο είναι ότι σε εποχές σαν τη σημερινή, που οι άνθρωποι ζορίζονται στο παρόν τους, τείνουν να ψάχνουν ερμηνείες και πιο βολικά πράγματα, ας πούμε, για το και καταφύγια στο παρελθόν. Θα ακούσατε ίσως ή μπορεί να το σκεφτήκατε κι εσείς ή να ακούσατε άλλους ανθρώπους να λένε, ας πούμε, τα πρώτα χρόνια και των μνημονίων με την πολύ μεγάλη φτώχεια, την ενεργία, τη λιτότητα. Να λένε ότι μωρέ γαμώτα, ας πούμε, καλά ήταν παλιά που ήμασταν, ξέρω εγώ, φτωχοί, είχαμε λίγα, αλλά μας αρκούσανε. Δεν είχαμε μεγάλες προσδοκίες για να διαψευδόμαστε και να απογοητευόμαστε. Είχαμε λίγα, αλλά μας φτάνανε. Είχαμε αλληλεγγύη μεταξύ μας. Ήμασταν φτωχοί, αλλά μοσχοβολούσαν οι γειτονιές, βασιλικό και ασβέστη κτλ. Αυτή είναι μια Ελλάδα που δεν υπήρχε ποτέ. Έτσι, είναι ένα εντελώς εξειδανικευμένο παρελθόν, γιατί όπως τα προβάλλει αυτά, χάνει πάρα πολλά πράγματα από το ιστορικό υλικό που λέμε. Δηλαδή, δεν βλέπει την τεράστια ενεργία εκείνων των χρόνων, τη μεγάλη φτώχεια, την πολύ μεγάλη μετανάστευση, την πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη καταπίεση των γυναικών, αυτό είναι ιστορικό πράγμα. Τον πολύ μεγάλο γεωπολιτικό αυταρχισμό. Έτσι, δεν βλέπει τον πολύ χαμηλό εξηλεκτρισμό της επαρχίας, δεν βλέπει ότι τις περιφέρειες, δεν βλέπει ότι οι άνθρωποι σε πολύ μεγάλο βαθμό, ας πούμε, δεκαετία του 50 δεν είχαν κάποια υγείας. Δηλαδή, ακούει τα αστείο, αλλά τα ξεχνάμε αυτά. Ότι υπήρχαν σπίτια που μπαίνανε οι άνθρωποι μέσα και ξέρω, είχαν νερό κάτω, γιατί δεν είχε πάτωμα, είχε χώμα. Οπότε έπρεπε κάπως να το κάνει. Ή ότι τη δεκαετία του 50 και του 60 μεγαλώνουν ακόμα άνθρωποι σε παράγκες. Ο πατέρας μου ήταν ένας από αυτούς. Μεγάλωσε μια παράγκα έξω από τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. Δεν ήταν καθόλου ωραία χρόνια αυτά. Τι γίνεται όμως? Γίνεται αυτό που λέει ένας θεωρητικός, ο Μπάουμαν, μια φοβερή έκφραση. Είναι η ρετροτοπία. Τι είναι αυτό? Είναι μια σύνδετη λέξη. Ρετρο-ουτοπία. Ρετρό είναι, ξέρετε, νοσταλγία, α πούμε, που λέμε, είσαι ρετρό. Θυμάσαι, ξέρω, παλιά τραγούδια, τέτοια, είσαι ρετρό. Και η ουτοπία είναι το να φαντάζεσαι κάτι που δεν υπάρχει. Η ρετροτοπία, λοιπόν, ρετροτοπία είναι η ανάμνηση ενός εξειδανικευμένου παρελθόντος που δεν υπήρξε ποτέ στην πραγματικότητα. Έτσι. Αυτό είναι, λοιπόν, που κάνουμε και γι' αυτό πολλές φορές πιστεύουμε αυτούς τους μύθους, τους ωραίους, μας αφηγούνται ένα δοξασμένο ή ένα βολικό ή ένα λειτουργικό πια, γιατί έχει πέσει πολύ και ο πύχης με αυτά που ζούμε, ένα λειτουργικό παρελθόν που κάπως μέσα, ρε παιδί μου, εκεί την παλεύαμε και δεν βιώναμε όλα αυτά που βιώνουμε τώρα. Ένα τελευταίο πράγμα, έχω σημειώσει διάφορα και από αυτά που υπόθηκαν, αλλά θα βρω, νομίζω, ευκαιρία να τα πούμε και πάνω στην κουβέντα.
Υπήρχε γίνει μια έρευνα ενός φορέα που είναι, όπως το λένε, σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είχαν ψάξει να δούνε σε ποιες χώρες και τι χαρακτηριστικά έχουν αυτές, ο κόσμος είναι περισσότερο ή λιγότερο ευάλωτος απέναντι στα fake news. Δηλαδή στις ψεύτικες ειδήσεις για το τώρα, για το παρόν. Είχαν δει λοιπόν ότι οι κάτοικοι μιας χώρας είναι τόσο πιο ανθεκτικοί απέναντι στα fake news, όσο περισσότερο το πολιτικό του σύστημα έχει υψηλή ανεξαρτησία, από τα επιχειρηματικά συμφέροντα δηλαδή, όσο το μηντιακό του σύστημα, τα ΜΜΕ, έχει και αυτό μεγάλη ανεξαρτησία από την πολιτική και από τα οικονομικά συμφέροντα, όσο μεγαλύτερο βαθμό ανάγνωσης βιβλίων και εφημερίδων έχουν και όσο περισσότερο τα σχολεία τους προήγαγαν την ανοχή της διαφορετικής άποψης και τον διάλογο. Με βάση αυτή την κατάταξη, μάλλον με βάση αυτά τα κριτήρια, αυτά τα κριτήρια προέκυψαν από την κατάταξη. Ποια ήταν η κατάταξη? Στην κορυφή της λίστας με τις πιο ανθεκτικές χώρες απέναντι στα fake news ήταν, όπως μάλλον θα υποθέτετε, οι χώρες της Σκανδιναβίας και γενικώς της Βόρειας Ευρώπης, και στον πάτο ήταν οι χώρες των Βαλκανίων, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Νομίζω ότι η ίδια κατάταξη θα υπήρχε και αν ψάχαμε να βρούμε ποιες χώρες έχουν μεγαλύτερη ή μικρότερη τάση στο να πιστεύουν τους ιστορικούς μύθους, τα fake news της ιστορίας, για το παρελθόν δηλαδή. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα επιπλέον στοιχείο στα Βαλκάνια. Ότι στα Βαλκάνια έχουμε όλοι διαμορφώσει την εθνική μας ταυτότητα με πάρα πολύ συγκρουσιακό τρόπο. Με πόλεμο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, με πόλεμο μεταξύ μας, τους Βαλκανικούς και μετά και το Δεύτερο Παγκόσμιο, με τη Βουλγαρική κατοχή κτλ. Και με την ύπαρξη πολλών μειονοτήτων των άλλων χωρών στα εδάφη, τα εδώ, τα εκεί κτλ. Η αλβανική μειονότητα, η Σερβία, στη Βόρεια Μακεδονία η αλβανική, και ποιοι για δυο. Επομένως, αυτό έχει φτιάξει η παρουσία των Σλαβόφωνων στην Ελλάδα, που δημιουργούσε για πάρα πολλά χρόνια, υπήρχαν γύρω από αυτήν πάρα πολλά χρόνια πολιτικά ζητήματα, καταγγελίες. Η μουσουλμανική μειονότητα, θέλω να πω ότι όλο αυτό το τοπίο που έκαναν τα Βαλκάνια να ονομάζονται μετά και αρκετά, έτσι, πολύ πετυχημένα μάλλον, πυρηταποθήκη της Ευρώπης. Αυτό λοιπόν είναι το στοιχείο που κάνει ειδικά στα Βαλκάνια πολύ πιστευτούς τους μύθους, ότι ειδικά τους εθνικούς μύθους, ότι έχει διαμορφώσει την εθνική μας ταυτότητα με πάρα πολύ συγκρουσιακό τρόπο, με πάρα πολύ μεγάλο τσακωμό. Όταν παλεύεις λοιπόν πάρα πολύ για κάτι, όλοι μας το κάναμε αυτό, και οι γειτονικοί λαοί άλλοι, έχεις μια μεγαλύτερη τάση να το περασπιστείς, ακόμα και παίζοντας ξύλο, κυριολεκτικά ή μεταφορικά. Ένας από τους παράγοντες λοιπόν που ανέφερα τώρα ήταν το εκπαιδευτικό σύστημα. Έτσι. Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα διδάσκει την ιστορία με έναν τρόπο που, εντάξει, υπάρχει το ζήτημα του πώς είναι τα βιβλία ή αν, ας πούμε, αυτοί που διδάσκουν την ιστορία την κατέχουν. Αν είναι ιστορικοί, είναι φιλόλογοι, έχουν περάσει κάποια παιδαγωγική κατάρτιση σε σχέση με το πώς διδάσκει την ιστορία. Ποια δυο. Στην πραγματικότητα όμως νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα γενικό και ένα θέμα ειδικό. Το γενικό θέμα της εκπαίδευσης είναι οι πανελλήνιες. Okay. Τα καλύτερα βιβλία, τους καλύτερους εκπαιδευτικούς, τα καλύτερα αυτά να έχεις, αν από πάνω στο τέλος υπάρχουν οι πανελλήνιες εξετάσεις, όλο το εκπαιδευτικό σύστημα υποτάσσεται στη λειτουργία των πανελληνίων. Από το δημοτικό έχει την αίσθηση ότι τα παιδιά δεν. Από το ίδιο το σύστημα δηλαδή, δεν προσανατολίζονται στο να αποκτήσουν γνώσεις που τους είναι απαραίτητες, χρήσιμες για κάτι, για τη λειτουργία τους ως πολιτών, ας πούμε έτσι. Αλλά για να περάσουν τις εξετάσεις τις διαδοχικές μέχρι να φτάσουν στις τελικές εξετάσεις, θα τους περάσουν και αυτές, θα μπουν στο πανεπιστήμιο και εκεί οι καθηγητές, ειδικά στις κοινωνικές επιστήμες, θα τους πούνε τι. Παιδιά, τώρα ό,τι μάθατε στο σχολείο, ξεχάστε τα. Αυτό μας λένε και έχουν δίκιο. Όχι ξεχάστε απλώς τις γνώσεις, ξεχάστε τον τρόπο που μάθατε να μαθαίνετε. Ξεχάστε τον τρόπο που αντιμετωπίζετε τη γνώση. Να την αντιμετωπίσετε κριτικά, να την αμφισβητείτε, αμφισβητήστε μας. Αυτά μας λέγανε. Έτσι, και το σχολείο λοιπόν δεν έκανε αυτά. Το άλλο λοιπόν ζήτημα, με αυτό τελειώνω, για πέμπτη φορά μάλλον, τελειώνω τελειωτικά, είναι ότι η δομή του μαθήματος ιστορίας πια. Υπάρχει αυτό το κλασικό σχήμα που ξεκινάμε από το δημοτικό και κάνουμε πρώτα, ξέρω εγώ, τους μύθους, ξέρω εγώ, το Θησέα και τον Ηρακλή και αυτά. Κάνουμε για τους αρχαίους Έλληνες, για τους Μυκηναίους κτλ. Και προχωράει έτσι η ιστορία. Αρχαία Ελλάδα, μεσαιωνικός κόσμος, Βυζάντιο κτλ. Με νεότερος, σύγχρονος. Δεν είναι μόνο το ότι στην ύλη της Δευτέρας Λυκείου έχει απλωθεί όλο το Βυζάντιο και έχει πνίξει
όλο το υπόλοιπο κομμάτι στην ύλη της τρίτης λυκείου. Με συγχωρείτε, η στάση του Νίκα έχει επηρεάσει πολύ λιγότερο τον τρόπο που ζούμε σήμερα από τη Γαλλική Επανάσταση, από την Εθνική Αντίσταση, από τη Μεταπολίτευση. Και η ιστορία αυτό είναι. Ναι. Μέσα σε ένα μάτι. Ακριβώς. Σε 5-6 μήνες. Ακριβώς. Και σε συνθήκες τώρα πολύ πιεστικές για τις Πανελλήνες κτλ. Έτσι. Η ιστορία αυτό είναι. Και η κοινωνιολογία αυτό είναι. Και οι κοινωνικές επιστήμες γενικά στα σχολεία, και όχι μόνο αυτό είναι. Είναι ο τρόπος για να καταλάβουμε την κοινωνία που μας περιβάλλει. Επομένως, δυσκολευόμαστε πολλές φορές, δυσκολεύεστε κι εσείς, ότι ως γονείς, ως εκπαιδευτικοί, ως οικοί, φίλοι, να εξηγήσετε στα παιδιά γιατί είναι σημαντική η ιστορία. Και εμένα τώρα, μου το ρωτήσεις ξαφνικά, θα απαντήσω με τον κλισέ τρόπο. Γιατί η ρίζα μας που πρέπει να ξέρουμε, η κοινωνική μας αυτογνωσία, και φέξε μου και γλίστρισε. Εάν λοιπόν όμως το πράγμα το κάναμε ανάποδα, δηλαδή αν τα παιδιά δεν ξεκινούσαν με τον άνθρωπο του Νάντερταλ και ξαδέρφια του εκεί, αλλά τον παππού τους, ακριβώς. Εάν λοιπόν ξεκινούσαν όχι απλώς με το να μάθουν, αλλά με το να ερευνήσουν, διπλό το καλό. Ξεκινάω με κάτι που μου είναι οικείο, άρα δεν χρειάζεται να μου εξηγήσει κανείς γιατί μου είναι ενδιαφέρον. Μου είναι ενδιαφέρον από μόνο του. Μου είναι ενδιαφέρον το μαμά από που ήρθε ο παππούς, μπαμπά από που ήρθε η γιαγιά. Ή την ιστορία της γειτονιάς μου. Άρα και ξεκινάω με κάτι ενδιαφέρον και μαθαίνω κατευθείαν γιατί είναι χρήσιμη ιστορία και ξεκινάω και ερευνητικά, δεν μου το δίνει κάποιος έτοιμο. Πάω και λέω από πού μεγάλωσες εσύ, μπαμπά, ξέρω εγώ, στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Η γιαγιά ήρθε από την Προύσα. Πού είναι η Προύσα? Στην Τουρκία. Δηλαδή η γιαγιά είναι Τουρκάλα? Όχι, η γιαγιά ήρθε από την Προύσα γιατί έγινε πόλεμος. Α, μαθαίνει το παιδί. Όχι ότι έγινε πόλεμος τότε, ότι γίνονται πόλεμοι στον κόσμο και ότι πόλεμοι προκαλούν μετακινήσεις πληθυσμών. Και ότι αυτό το πράγμα υπήρχε πάντα. Η μετανάστευση, η προσφυγιά. Ή να μάθαινε τα ξεκινούσαν παιδιά με την ιστορία της γειτονιάς. Να μάθουν δηλαδή ότι κάποιες περιοχές υπήρχαν πιο παλιά. Κάποιες χτίστηκαν αργότερα. Γιατί άλλαξε η οικονομική συνθήκη, βγάλανε κάποια από την λεφτά, πήγανε και χτίσαν σε άλλες περιοχές. Ή ήρθαν άνθρωποι από τα χωριά στις πόλεις. Αυτά είναι τα ενδιαφέροντα. Δηλαδή η ιστορία είναι η ιστορία των κοινωνιών μας. Δεν είναι η ιστορία των μεγάλων ανθρώπων, των μεγάλων προσώπων, των μεγάλων γεγονότων. Έτσι λοιπόν. Θα μπορούσε, νομίζω, συμφωνούμε σε αυτό, να είναι πιο ενδιαφέρουσα ιστορία. Υπήρχε αυτό το σχέδιο, υπήρχε Γαβρόβλου μάλιστα, και ήταν έτοιμο να εφαρμοστεί, αλλά τέλος πάντων η εκλογική αλλαγή που υπήρχε. Υπάρχει μια αναλυτικά προγράμματα και κάποια στάση από αυτού, αλλά. Καλό ότι πάρει τέλος πάντων ξανά αυτή τη συζήτηση, δεν το ήξερα, χαίρομαι που τα ακούω. Λοιπόν, επομένως, αυτός νομίζω ότι είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να διδαχθεί ιστορία ώστε να προκαλεί το ενδιαφέρον των παιδιών. Και να τους κάνει να ξαναέρχουν ή να μην χάνουν ποτέ αυτό το γιατί. Έχετε δει τα παιδιά που όταν πριν στο σχολείο είναι συνέχεια γιατί το ένα, γιατί το άλλο, γιατί γίνεται το ένα, γιατί έχει φως, γιατί έχει σκοτάδι, γιατί. Και μετά μπαίνουν μέσα και με τα χρόνια κάποια στιγμή αυτό γιατί χάνεται, δεν ρωτάνε τίποτα. Τι έχει μεσολαβήσει το σχολείο, που έχει σβήσει λόγω του συστήματος όπως είναι δομημένο το γιατί, το φιλοπερίεργο ας πούμε των παιδιών. Αυτό λοιπόν κανονικά είναι που πρέπει να ενισχύεται αντί να θάβεται. Και έτσι. Θα μπορούσαν με αυτόν τον τρόπο, τελευταία φράση, τα παιδιά να μην αντιμετωπίζουν την ιστορία με το ερώτημα τι έγινε, πώς έγινε, πού έγινε, αλλά γιατί έγινε. Και έτσι τα παιδιά θα καταλάβαιναν ότι ο κόσμος αλλάζει. Σε αντίθεση με αυτό που λέει μια πολύ συντηρητική θέση, πάρα πολύ τέλος πάντων βολεμένη, αδιάφορη, ή επιθετική προς όσους πιστεύουν το αντίθετο ότι ο κόσμος δεν αλλάζει ποτέ, ίσα ίσα η ιστορία αυτό δείχνει. Δεν αλλάζει. Προς το καλύτερο, προς το χειρότερο, αλλάζει πάντως, προχωράει. Και επομένως το ερώτημα που αυθόρμητα θα έβγαζαν τα παιδιά, νομίζω άμα διδάσκονταν την ιστορία με έναν τέτοιο τρόπο, δεν θα ήταν τι έγινε, πώς έγινε κτλ. Αλλά πώς ήταν ο κόσμος, αλλά γιατί άλλαξε ο κόσμος. Γιατί αλλάζει ο κόσμος. Αυτή είναι η ιστορία, η ουσία της ιστορίας και η ουσία των κοινωνικών επιστημών. Θα έλεγα και της πολιτικής και πολλών άλλων πραγμάτων που μπορούμε να πούμε και στην κουβέντα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.